Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Χαίρετε, χαίρετε. Αηδία καταντήσατε με τη σέλφι. Αηδία καταντήσατε. Άτε, άτε. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Καλημέρα στον Γιάννη τον Χιλιτίδη. Στην καρδιά του καλοκαιριού βρισκόμαστε. Πολύ ωραία περνάμε. Ήσυχα, όμορφα, φοβερά, ωραία. Με τι θες, σέλφι. Έλα. Μπράβο, γιατρέ. Μπράβο, γιατρέ. 40 χρονών σέλφι βγάζει. Όχι, 40, παρά 2. 38. Εντάξει. 38, 38 χρονών, ο άλλος παίζει μπάλα ακόμα. Εντάξει, σωστά, ναι. Μπουφών. Ο Νεμπεγλέρας στον Αχιλέ Φαρσάλων πάει στα 43 και παίζει μπάλα. Παίζει ο Νεμπεγλέρας. Γάμα εθνική. Κοίταξε, ο Νεμπεγλέρας. Αθλητάρα, ε. Είναι σαν το Ζαγοράκι. 7 πνευμόνια έχει. Άμα δεις άνθρωπο με τα μάγουλα προς τα μέσα, να ξέρεις ότι αυτοί οι τύποι είναι. Δεν έχω δει άνθρωπο με μάγουλα προς τα μέσα να είναι χοντρός. Είναι απαιτητική, να τρέχεις, όχι ναι. Σεντρεφόρα. Έχουν τεράστια γενική αντοχή. Τεράστια γενική αντοχή. Αυτοί που έχουν μάγουλα αυτά και τα λοιπά δεν έχουν. Άμα δεις άνθρωπο με ρουφηγμένα τα μάγουλα προς τα μέσα, είναι σκύλος. Να βλέπεις, δεν μου λες, όταν πρώτο ήρθαν οι Αλβανοί. Τα μάγουλα προς τα μέσα. Τώρα έχουν κάνει χοληστερίνη κι αυτοί. Τώρα ξαναφεύγουν, πάνε πάνω πάλι. Δηλαδή στην Κρίση πάνε πάνω στην Αλβανία. Το κάτσε δηλαδή το σουλίπ. Μα το κάτσε τώρα. Ο κάτσε. Του Ζέκα τη μούρη, τη βλέπεις πως είναι. Είδα μια φάση σήμερα του Ζέκα που κάνει μια χαζομάρα. Ο Ζέκα επιθετικά είναι χαζός. Και κάνει μια ωραία κάνει κάλυψη. Κάνει μια κάλυψη σε ένα γρήγορο παίχτη. Στη γραμμή επάνω με διασκελισμό, με ταχύτητα. Πρόλαβε γύρισε πίσω φοβερά. Στο 0-0, έτσι. Θυμάστε. Δεν είδαμε καν το ναι. Παναθηναϊκό. Γιατί... Είδαμε ένα ημίχρονο, δεν είδαμε. Ελάχιστα πράγματα. Δεν μας ενθουσίασε. Είδαμε Πανιόνιο. Ο οποίος έβαλε πολύ ναι. Εύκολα 3 γκολ σε μια ομάδα η οποία είναι πολύ κακή και εγώ δεν ξέρω τι να υποθέσω. Εντάξει. Να μην. Μην είμαστε κακοί. Μην είμαστε κακοί τώρα και τα λοιπά. Εντάξει. Εντάξει. 3-2. Δηλαδή, εγώ και εσύ να καθόμασταν στα 10 λεπτά μέσα 3 γκολ τόσο εύκολα. Εντάξει, ρε, παιδιά, αυτά τα χαφ. Αυτές οι ομάδες τέτοια χάφ έχουν, τι να κάνουμε τώρα. Τώρα να πεις ένα παρακμή. Καλός ο Πανιόνιος, δεν μ' άρεσε ο Πανανάς σαν δεξιστόπερ. Αμυντικά έχει προβλήματα. Έχει προβλήματα και ο Σαββίδης στη θέση του Σιώπη, του συγγνώμη, ναι, δεν μπορεί να τραβήξει. Πέρσι είχαν στην Τούμπα, τους είχα δει δίπλα στον Κόρμπο, είχαν έναν άλλο χάφ. Ο Κόρμπος θα έχει το ρόλο ναι. Του Σιώπη και ο Σαββίδης το ρόλο του Κόρμπου. Ναι, δεν 6-8 δηλαδή. Δεν βγαίνει μέσα αμυντικά, δεν είναι. Πάντως η τριάδα του πίσω από το φορ που και ο Φορ είναι πολύ καλός και ο Γεσίλ. Είναι ανεβασμένος ο Μασούρας. Και ο Λάμπρου είναι σε καλή είναι ανεβασμένος ο Μασούρας. Ο Μασούρας. Ο Μασούντ είναι όμως ο Μασούντ. Δηλαδή είναι μια τετράδα η οποία και δημιουργεί και εκτελεί. Και πολλές κάθετες είδα. Πολλές κάθετες είδα. Θα τον δούμε στο επόμενο μάτσο με τη Μακάμπη του Λαβίου ναι. Που είναι πιο ανταγωνιστική για να τον κρίνουμε κιόλα. Ναι. Αν είναι νωρίς ακόμα. Δεν τρελαίνομαι με τα center back του Πανιωνίου, ούτε με τον οικονόμο. Δεν τρελαίνομαι. Έχει Σαραμαντά το φίλο μας. Το σαν εφεδρικό του Χατζησαφή. Ο Σαραμαντάς δεν μ' αρέσει. Τον έβαλε εκεί δεν αρέσει. Το δεύτερο μήχρονο. Και ο Βαλεντίνο, δηλαδή από τους τέσσερις της άμυνας, οι τρεις δεν μ' αρέσουν στον Πανιωνίου. Μέχρι του τροματοφλέκα ο Κότσνικ, όχι κάτι ιδιαίτερο. Εντάξει, δεν κακό. Τον είδα εκεί στον αέρα, έκανε κάτι ωραίες αποκρούσεις, κάτι εξόδους, κάτι ιστορίες. Γενικά ο Πανιόνιος δείχνει ότι θα βάλει και γκολ, θα φάει και γκολ. Δηλαδή όπως και ο Παναθηναϊκός, έτσι όπως τον είδα αραγμένο με 4-4-2, χωρίς τον Μπέρκ, με. Δηλαδή ποιοι παίζανε μπροστά. Γκολ, γκολ και over 2,5. Οπωσδήποτε. Τσεκάρω Παναθηναϊκό και Πανιόνιο στο. Ναι. Γκολ, γκολ και over 2,5. Με τον Χατζητζοβάνι. Να παίρνει Γιωβάνη, πρωτοβουλίες και τα λοιπά. Τον δούμε αυτό να τώρα στον κορ δεν είναι και εύκολο, τον είδα. Ο Μόλι με τον Αλτμάνεν, πώς το λένε τον Αλτμάν, Αλτμάν. Λίγα πράγματα. Λίγα πράγματα. Δεν είναι μπρε κανένα από τον δύο. Λίγα πράγματα. Και πολλή πλευροκόπηση είδα στον Παναθηναϊκό. Πολύ πλευροκόπηση. Ιουλίου, δεν πολύ πλευροκόπηση. Από τον άξονα δεν είδα τίποτα. Δεν παίζει ο Παναθηναϊκό με καμπάλα. Πάλι. Ναι. Αυτή η καμπάλα θα έχει θέματα. Εγώ πιστεύω ότι οι Αζέροι έχουν τον πρώτο λόγο για την πρόκληση. Λες. Τώρα πιο πλούσια ομάδα, σε ναι. Καλύτερη φόρμα αυτή τη στιγμή. Ναι, γιατί ναι. Και οι ομάδες που ξέρουν πιο νωρίς τα πρωταθλήματά τους. Έχει τον πρώτο λόγο. Θέλω να πιστεύω ότι έχει τον πρώτο λόγο. Κουτρουμπής Μολέδο καλή ήτανε. Μες στο παιχνίδι. Ριζέρβα τον Κολοβέτσιο. Ο Κουλιμπαλή καλός κι αυτός. Δεξιά. Χουρτ καλή τετράδα. Βλαχοδήμος. Ο Λούντα Κουρμπέ... αριστερό εξτρέμ. Αμυντικά δηλαδή. Αμυντικά ο Παναθηναϊκός. Άμα έπαιζε με 4-2-3-1. Και όχι με 4-4-2, πίσω δεν είναι κακό. Δεν κακός. Ξέρω, Βιαφάνιες είναι στο ρόστερ και να παίξει το δεκάρι αυτό. Δεν μπορεί για τώρα. Να παίξει με δύο το βάζανε.
τώρα το βάζα στη γραμμή. Άσε που ο Ζουνίδης πέρσι τον έβαζε μπασταρδεμένα. Τον είχε γραμμή, εντάξει, αν δεις τις κινήσεις του στον αγωνιστικό χώρο του, πώς το λένε. Δεκάρινο Βιαφάνιο. Ναι, ερχόταν πιο πολύ, δεν ξέρω αν ήταν κατ' εντολή, αν η φύση του, η ποδοσφαιρική έκλεινε φύση του. Μέσα, η ποδοσφαιρική του φύση τον έκανε να κλείνει προς τα μέσα και όχι να παίρνει τις κούρσες κτλ. Άρα τον μπαστάρδευε λίγο. Του είχε 4-4-2, αλλά για παράδειγμα όταν. Ερχόταν ας πούμε, ο Παναθηναϊκός από την αριστερή πλευρά, ο Βιαφάνες δεν ερχόταν διαγώνια, ερχόταν σαν δεκάρι ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο έκλειν και έπαιρνε, πολύ, και έπαιρνε πλάτος ο δεξιός ο μπακ και είχαν χαμάλει το ζέκα να κλείνει τις ιστορίες. Το μπαστάρδευε δηλαδή ο Ζουνίδης, από ότι το, αν θες να το αναλύσουμε πάντως, χοντρά δηλαδή το όλο σκηνικό. Έχει τεράστιο έλλειμμα. Καταρχήν δεν μπορεί να τη βγάλει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάθει ξαναθλάσσιο ο ζέκα, με το κουρμπέλι δίπλα εκεί πέρα μόνιμα. Δεν βγαίνει ένα πρωτάθλημα, κύπελα και ιστορίες και θα πρέπει αυτοί να ενισχυθούν εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν έχουν μπακ δεξιάλων για να περάσει τον Κουλυμπαλή στα χαφ. Δεν ξέρω. Δεν μπορεί να. Κάτσε, ρε, τι λέει. Όχι, ναι. Όχι, δεν. Τι είναι, ρε. Έχω και ένα καβαλιώτη με μούρη δραμίνου. Εντάξει. Έχει είναι δρά... πολύ κοντά η καβαλά με τη δράμα. 30 χιλιόμετρα. Κάτσε, Σάββατο εκεί βγαίνει, δράμα, φίλε. 35 χιλιόμετρα. Ούτε 35. Κάθε Σάββατο δράμα είμαστε. Τι κάνετε δράμα, ρε. Εκεί βγαίνουμε το βράδυ για ποτάκι, είναι πιο ωραία. Ναι. Πιο πολύ κόσμο, ναι, ρε. Πιο πολύ κίνηση, πιο πολύ ζωή να βγούμε. Δεν πάτε στον Νικηφόρο να πιείτε καφέ εκεί πέρα, να πιείτε ποτέ. Χαλαρά είναι, ωραία. Απόγευμα, εντάξει. Απόγευμα πα στον Νικηφόρο. Όλη τη καβάλα γενικότερα δεν έχει κίνηση, αλλά η παραλία. Επιτρέπεται καβάλας... να μην έχει η καβάλα κίνηση και να έχει δράμα. Περφέρε, δεν επιτρέπεται και εκτό από αυτό δεν έχει κίνηση. Είναι αμόλοφη, είναι απέραμο, είναι αμόλοφη. Αμόλοφη μακριά, ρε, για τρεπεύτουν να πούμε. Πώ 20 χιλιόμετρα είναι σιγά. Εντάξει, τώρα αυτό άλλο ξέρει 20, άλλο θα πάει. Δεν είναι 22, είναι 20. 20 χιλιόμετρα δεν είναι πολύ μακριά. Τι είναι 20 χιλιόμετρα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη αυτά είναι. Ναι, τα έχω μετρήσει εγώ. Είναι πολύ μικρή απόσταση. Για Θεσσαλονίκη φαίνεται μικρή απόσταση. Ε, βέβαια. Καβαλιά την μπορεί να φαίνεται τεράστια. Τι, να πάει μέχρι την Ηρακλίτσα. Από Καβάλα Ηρακλίτσα. Ναι, απέρα μου, Άγιο Ανδρέα. Τι μου βαριούνται εκεί πέρα, βαριούνται. Εδώ μίλανε. Εδώ μιλάω. Τε μπελχανάδε είστε. Τσιγκουναράδε είστε, τι είστε. Μετά κεραμωτή στα παραλία δεν λέει και πάρα πολλά πράγματα. Δεν λέει, όχι κεραμωτή καθόλου. Πολύ κουνούπι. Κουνούπι εκεί. Και ρηχή θάλασσα. Μετά τη σφέντη ώρα οι μιλούνια πέφτουν πάνω σου. Στούκα. Πάψε. Ναι, είναι όμως η περιοχή στην Ελλάδα με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση κουνουπιών. Έβε. Ποια ρε. Εκεί το δέντρο του Νέστ. Έβε. Ναι. Έχει Στούκα. Χαμός. Χαμός. Ναι. Μέχρι Οκτώβρη. Μέχρι Οκτώβρη. Μέχρι να πέσει θερμοκρασία. Ναι, Οκτώβρη πέφτει θερμοκρασία, σωστά. Ναι. Από Απρίλιο μέχρι Οκτώβρη πάντω δεν βλέπει τον ουρανό. Καβάλα, φίλοι, είναι πανεύρωμη μέχρι το απόγευμα. Το βράδυ μόλι νεκρώνει, ρε αδερφέ. Λες γιατί να γίνεται αυτό το πράγμα, ρε. Δηλαδή, μιλάμε τώρα να βγαίνει Σάββατο βράδυ και να έχει δράμα 2-3 μαγαζιά που να γίνεται ο κακό χαμό και καβάλα να πει είναι πεσμένη. Κακό πράγμα. Έφυγε ο Ψωμιάδη από εκεί. Κόλο μάγαζα δεν έχει, κόλο αμπαρακή και τα λοιπά το από βράδυ. Εκείνη την περιφέρεια νομίζω. Δεν έχει πολλά, είναι οι λίγε. Ναι. Από εκείνη την περιφέρεια, πιο ζωντανή πόλη απόψη κίνηση τα λοιπά είναι η Ξάνθη, το έχω ξαναπεί. Όχι μόνο με την καταθλιπτική την Ξάνθη. Όμω έχει πάρα πολύ κίνηση. Δεν μ' αρέσει και εμένα. Τι είναι? Έχει πολλή κίνηση λόγω των φοιτητών και τα λοιπά. Και επειδή είναι ακριβώς στο μέσο και προς Κομωτινή Αλεξανδρούπολη και προς Καβάλα δράμα. Κοίταξε. Με την Εγνατία εδώ συγκεντρώνει το πιο μεγάλο. Καβάλα έχει στρατό. Τρίχες έχει. Όχι. Δεν έχει. Καμιά σχολή έχει, καμιά σχολή κανένα μας δεν έχει. Τέι και ολιγάριθμα. Κόλου. Οι φοιτητές επειδή το ότι είναι ψηλά. Ναι. Νοικιάζουν έχει... και δυσκολεύονται να κατεβούσουν. Όπου έχει αυτό. Θρησκευτικό τουρισμό έχει. Η Καβάλα. Τρίχε. Μπορούσε να έχει, αλλά δεν έχει. Με τη Λιδία, τη Φιλιππισία θεωρητικά μπορούσε. Που είναι... Ποια είναι η Λιδία, η Φιλιππισία, ρε. Θεωρητικά είναι η πρώτη. Υπάρχει ένα πιστήριο πριν τη δράμα. Πριν τη δράμα. Ναι. Στη Λιδία. Το πρώτο τη αγοράκι είναι η Λιδία. Βεβαίως. Λιδία, Λιδία Καβάλα. Η Φιλιππισία. Θα μπορούσε να έχει θρησκευτικό τουρισμό. Οριακά μεταξύ Καβάλα. Έλα, έχει θέματα στο μπάσκετ τώρα να ενημερωθούμε. Ναι, το ρεπορτάζ τρέχει. Και ο Μορφοκούνελος εδώ πέρα και να μας πει διάφορα. Πέντε λεπτάκια. Τι πέντε λεπτάκια, κάτσε εδώ να μας πεις τι γίνεται. Θέση. Για πάρε θέση. Σίγουρα. Βέβαια. Για κάτσε εδώ να μας πεις τι γίνεται. Για πες γιατί ακούω κακά πράγματα για τον Άρη, δεν έχει να πληρώσει, δεν έχει τώρα, να κάνει. Τι άσε τώρα, τι. Θα πάω, ήρθα για συγκεκριμένο λόγο. Α, έχεις για πόρα. Θα μιλήσουμε για άλλη φορά. Εσύ θα πεις, ναι. Εδώ. Τα κακά δεν τα πεις, τα καλά θα πεις. Πες ό,τι θες. Τι... Είχαμε σήμερα, καλησπέρα καταρχήν. Ναι. Συστήσου, είμαι ο Παρθενάκης. Είμαι ο Θεός Παρθενάκης. Γνωστός και μη εξαιρετάς. Ωραία. Γεια παιδιά. Λοιπόν, τι έγινε, τι έχουμε για πες. Τι έχουμε. Είχαμε πρόκριση της Εθνικής Νέων Ανδρών. Στου 4. K20. Πες κάτι αντίστοιχο. Κάτι αντίστοιχο. Under 20. Ωραία. Έτσι είναι, λέγεται στον μπάσκετ. Εντάξει, πολύ εντάξει, συνεννοούμαστε πιστεύω. Ναι, ναι, ναι. Στου 4 τη διοργάνωση. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που γίνεται στην Κρήτη. Ναι. Κέρδισαν τη Λιθουανία με 76-72. Ναι. Καλό. Καλό. Από το μείον 15. Του γυρίσαμε.
γυρίσαμε. Ποιο είναι προπονητή? Την Εσβάρνο Δεύα, είναι ο προπονητή του ΠΑΟΚ, ο Ηλίας Παπαθεοδόρου. Τι, μέσο είναι και αυτό? Μέσο. Είναι ο προπονητή Εθνική Νέων Ανδρών, έχω στείλει. Και πώ κάνει δύο δουλειέ, δηλαδή, διπλοθεσίτη είναι. Διπλοθεσίτη. Επιτρέπεται. Ναι. Πολλά επιτρέπεται. Επιτρέπεται, εντάξει, δεν το ήξερα. Ναι. Και παίζουμε το Σάββατο 9 και 4 στον ημιτελικό με την Ισπανία. Πού, πάλι στην Κρήτη. Πάλι στην Κρήτη, στα δύο αωράκια. Στα δύο αγοράκια. Αωράκια, έτσι λέγεται η περιοχή. Ποια είναι τα αγοράκια? Έτσι λέγεται η περιοχή. Πού, σε ποια πόλη? Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο, έχει αωράκια. Ναι. Μάλιστα. Είναι το γήπεδο που γινόταν η Φασαρίνα με γίνει ο τελικό του Άρεμπι του Παναθηναϊκού. Στον μπάσκετ, στα αγοράκια δεν γινόταν. Μπάσκετ δεν γινόταν. Εντάξει, μια φορά έγινε. Δέσμα, θα τα πούμε. Α, σε να πει τώρα. Θα τα πούμε άλλη ώρα αυτά. Εντάξει, έχουμε ολόκληρο Αύγουστο. Έχουμε Αύγουστο εδώ τώρα. Θα λείψει. Θα είμαι εδώ 5 Αυγούστου θα βγει. Μέχρι 5 Αυγούστου εδώ θα είσαι. Γιατί να μην είμαι. Σωστό γι' αυτό. Γιατί έχει να πα και πουθενά. Έχω στη Θάσο θα πάω. Α, θα πα. Θα βρέξω τα ποδάρια μου, θα γυρίσω πίσω. Στην Καβάλα και να μα δει. Ναι, θα έρθω από την Καβάλα να σε δω. Το παιχνίδι δεν ήταν εύκολο. Χάναμε 15 πόντου κοστί. Το γυρίσαμε και ουσιαστικά μέτρησε καθοριστικά ένα τρίποντο του Αντώνη του Κόνιαρη πίσω του ΠΑΟΚ. Ναι. Πήρε μάλιστα και το επιθετικό rebound. Ναι. Και μαζί με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο ήταν οι δύο κορυφαίοι παίκτε. Ο οποίο είναι να έρθει στον ΠΑΟΚ. Το γράφουμε και στη Μέτρο σήμερα. Ναι, κάτι διάβασε. Ναι. Γενικά. Θα τα λέω εγώ ή θα τα λες εσύ? Όχι, ρωτάω. Τι. Ναι. Και γενικά έχουν μια καλή παρουσία σε ένα επίπεδο εθνικών ομάδων, το οποίο πάντα είναι ο προάγγελος των. Πάμε ανδρών. Για μετάλλιο δηλαδή. Πάμε για μετάλλιο σίγουρα. Η Ισπανία, κακά τα ψέματα, είναι πολύ δύσκολη ομάδα. Ναι. Είναι σε αυτές τις ηλικίες, όπως και στο ποδόσφαιρο και σε άλλα αθλήματα. Προηγείται. Σε ναι. Ταλέντο, ας πούμε, κτλ. Σε οργάνωση και σε βάθος. Πιο πολύ. Σε οργάνωση και σε δουλειά. Σε οργάνωση σε επίπεδα υποδομών. Μάλιστα, μάλιστα. Ταπεινή μου γνώμη. Πολύ ωραία. Και είναι μια καλή συγκυρία. Να, μια καλή είδηση λοιπόν. Ναι, μια καλή είδηση. Πάμε στις κακές τώρα. Στις κακές, αμάν. Στα του συλλογικού ρεπορτάζ. Μπράβο. Άρης, Ηρακλής, ΠΑΟΚ. Θα ναι. αναφερθούμε από εβδομάδα. Α, εντάξει, θα περιμένουμε. Είμαστε πιο αναλυτικοί. Ναι, ναι. Και εγώ γιατί γύρισα σήμερα από άδεια. Πού ήσουνα? Πουθενά εδώ. Καλά, πήρες άδεια και. Δεν ήταν. Ήταν η χρονική συγκυρία ατυχής για οτιδήποτε. Ατυχής οπότε... συγκυρίας που θα γίνουν καταρχήν του κακού. Ελένη Δήμου. Είπαμε, ρε παιδί μου, ατυχή συγκυρία. Μην το διευρύνει. Αυτό ήθελα να αναφερθώ πιο πολύ στην επιτυχία. Ναι. Αναδιάρθρωση τη Αλφα. Ναι, θέλει σχόλιο. Σχόλιο. Πώς το βλέπεις? Κοίτα, στη λογική του τόσα είναι τα κουκιά και πρέπει να τα μοιραστούν λιγότερες ομάδες για να είναι πιο αποδοτική βοήθεια. Πώς θα γίνει, θα πέσουν παραπάνω. Έχει μια σωστή κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα, στην πράξη. Πρακτικός, ναι. Στην πράξη. Έχει πολλές συνισταμένες οι οποίες πρέπει να μελετηθούν και να αναλυθούν. Μπράβο, ωραία. Οπότε μένω σε αυτό τώρα και θα τα πούμε αναλυτικά άλλη ώρα. Έχει δίκιο ο κτηνίατρος για την επισήμανση. Έχουμε μέλλον. Ναι. Εντάξει, αυτά από μένα, σας αφήνω πάλι. Δεν περίμενα πάντως. Με απεγοήτευσες. Να πάρεις άδεια, να μην ξηγηθείς καμιά σαγιονάρα γλυστερή. Και εγώ δεν το περίμενα, αλλά πολλές φορές. Το δίχαλο και στο πρόσεξε. Ναι. Λέει μια παροιμία. Τι. Οι άνθρωποι κάνουν σχέδια. Ναι. Και ο Θεός γελάει. Μη, το ξέρω, δε. Μη. Ναι, ναι. Ναι, οποιοδήποτε. Ναι. Οποιοδήποτε. Εγώ σωστό. Αυτό λέω. Από εκεί πέρα, αν το δέξει. Εσύ έκανε σχέδια και στα. Και μου τα ανέδεψε αυτά. Εντάξει. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Πόσο τραγικό είναι να μην έχει κίνηση η Καβάλα και να έχει δράμα. Από ένα Κυλκισιώτη λέει αυτό το πράγμα. Είναι τα γάρια και καβαλιώτες φαίνεται. Δεν είναι δυνατόν τόσο ωραία πόλη να μην έχετε ζωή και να έχουν οι δραμίνοι εκεί πέρα. Η αλήθεια είναι. Τι αλήθεια. Ξέρεις πόσοι λέει Ασιάτες πάνε Καβάλα. Είναι το πρώτο μέρος που πάτησε λέει ο Απόστολος Παύλος στην Ευρώπη η Καβάλα μόνο λέει. Που έχει λέει. Είναι θρησκευτικό τουρισμό. Ναι, που μένουν εκμετάλλευτος. Εγώ ξέρω κάτι πιλότους που πάνε εκεί, έχει μια σχολή πιλότων. Είναι. Στην Αμυγδαλεώνα. Ναι, εκεί σε ένα γήπεδο ναι. κοντά. Ατρανοποιημένο είναι το αεροδρόμιο. Ένα αεροπλάνο έχει εκεί πέρα. Ναι. Παρκαρισμένο. Ναι. Κάποτε λειτουργούσε. Επειδή είμαι και στο σύστημα. Ναι, πέζε, ατρανοποιημένο είναι. Και αυτό ατρανοποιημένο είναι. Ναι, είναι εφεδρικό. Όταν γενικά η Καβάλα είναι σε μια αδράνεια. Υπάρχει αεροδρόμιο στον Ομό Καβάλα, στο οποίο εξυπηρετεί και την πόλη της Ξάνθης, είναι περίπου στη μέση της απόστασης. Χρυσούπολη. 20 χιλιόμετρα, ναι. Ούτε ακριβώς στη Χρυσούπολη, είναι 10 χιλιόμετρα από τη Χρυσούπολη, είναι ανάμεσα από Χρυσούπολη και Κεραμωτή. Εσύ γιατί εκεί πέρα πηγαίνεις στο αεροδρόμιο, έχεις. Έχω επαγγελματικές. Έχεις επαγγελματικές, ναι. Την ναι. αγαπάω τη συγκεκριμένη περιοχή. Ναι. Από πολλές απόψεις και για το ανθρώπινο. Καβάλα και τρέ. Γενικότερα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, το ανθρώπινο δυναμικό της. Όμορφα μέρη. Όμορφα μέρη και ωραίοι άνθρωποι. Ποιοι? Καλή είναι, μωρέ, εκεί, αυτοί, εκεί που είναι στις παρυφές της Θράκης. Και η Δυτική Μακεδονία έχει καλούς ανθρώπους. Εκεί έχω μεγαλώσει στην Κοζάνη, yeah. έχω άποψη. Κουβαρντάδες, ναι. ανοιχτό χέρι. Εντάξει, τέλος πάντων. Καλαντόμι. Ναι. Αν και γνώρισα εγώ ένα ζευγάρι Κοζανιτών, πρέπει να ήταν εξαίρεση. Πολύ κυμπάριδες.
Εντάξει, η Κοζάνη είναι ένα πολύ ζωή που ήταν, δούλευε με μια γυναίκα εφοριακό, εκπληκτική κυμπάριδε. Η Κοζάνη, για όσου δεν γνωρίζουν, η πόλη των γραμμάτων. Τι είναι η πόλη? Των γραμμάτων. Των αγραμμάτων. Των γραμμάτων. Των γραμμάτων. Ναι, 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 ναι. Σοπαρε, τι γράμματα για πε. Η αλήθεια είναι ότι είναι η πόλη από την οποία κατάγεται ο Κάραγιαν. Ποιο Κάραγιαν? Ο Φον Κάραγιαν, ο γνωστό μουσικοσυνθέτη. Ο Φον Κάραγιαν ήταν από την Κοζάνη. Σαφέστατα, ναι, είναι κατά. Δηλαδή ήταν Κοζανίτη ο Φον Κάραγιαν. Όπω τα ακούσει, ναι. Τρεγιάννη. Ξανθιά τρίχη παρουσία, τι είναι αυτό εδώ. Ο Φον Κάραγιαν. Ναι. Ναι. Είναι η πόλη που έχει την αρχαιότερη φιλαρμονική στην Ελλάδα. Την Πανδώρα. Την Πανδώρα. Έχει την πιο πλούσια βιβλιοθήκη δημοτική στη χώρα μετά των Αθηνών. Ο Φον Κάραγιαν ήταν από την Κοζάνη. Ήταν από την Κοζάνη. Μπα στο επιβιώσει και ο κύριο Χιλιτίδη. Α, το διάλογο από εδώ πέρα. Ρε. Κάτσε να μπω εγώ στο Google που μπαίνει και ο κόκκινο. Θα... Ο Φον Κάραγιαν. Ο Φον Κάραγιαν τι ήταν? Έλληνα, ο οποίο βέβαια έζησε στην Αυστρία. Κάτσε τώρα θα. Με καταγωγή από την Κοζάνη. Α, σε φύγει από εδώ πέρα. Μου ήταν Κοζανίτη ο Φον Κάραγιαν. Αυτό το κόκκινο. Έχει... Αυτό το κόκκινο δεν τα λέει. Φον Κάρα. Γιάν. Γιάν. Φον Κάραγιαν. Λοιπόν. Φον Κάραγιαν Κοζάνη. Καλά λέει όπως είσαι. Λοιπόν, κάτσε εδώ. Φον Κάραγιαν. Αοδός είναι αυτή, ρε. Φον Κάραγιαν στην Κοζάνη. Γεννήθηκε στην Κοζάνη, το λέω. Ο Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν γεννήθηκε στην Κοζάνη. Πού το λέω αυτό? Να, εδώ πέρα. Λοιπόν, η καταγωγή του. Είναι δυνατόν να γεννηθεί στην Κοζάνη ο Φον Κάραγιαν? Ο Κάραγιαν ήταν ο γιος μιας οικογένειας ελληνικής καταγωγής από το Σάλτσμπουργκ. Ο προπάπος του, Γιώργος Καραγιάννης. Καραγιάννη το λέγανε. Τι Φον Κάραγιαν. Γεννήθηκε στην Κοζάνη. Και έφυγε στη Βιέννη. Καταγωγή από την Κοζάνη. Το 1767. Πάντως. Ναι, αλλά αυτός γεννήθηκε στην Αυστρία. Εντάξει, λογικό. Άμα γεννιόταν στην Κοζάνη, θα άρμε για Γελάδες. Δεν γινότανε. Δεν έχει σημασία. Εντάξει. Πάει τελείως. Η καταγωγή είναι από την Κοζάνη. Ναι. Γενικότερα είναι πολύ. Άμα έμενε στην Κοζάνη, το πολύ πολύ θα έβαζε κανένα μέσο με το Πασόκ και θα τον βάζαν στη ΔΕΗ. Για να γίνονταν. Στα ορυχεία, ναι. Μα τραγάνε, ρε Μουριάτρε. Για λέγε. Είναι μια πόλη, να σου πω, που έχει παραγωγή μεγάλων καλλιτεχνών. Ναι. Όπως είναι και ο Άσιμος. Ποιος άλλος? Ο Νικόλας ο Άσιμος είναι από την Κοζάνη. Καλλιτέχνης ήταν ο Νικόλας ο Άσιμος. Σαφέστατα. Ναι. Ναι, ναι, σωστό. Ο Νικόλας ο Άσιμος. Κοζανίτης. Ξέρεις τον Νικόλα τον Άσιμο? Το γνώρισα. Εγώ ξέρω τον Νικόλα το Διάσημο. Το Διάσημο. Τι γίνεται, ρε. Ωραία, τέλο. Ασημόπουλος το πραγματικό του. Ασημόπουλος. Ναι. Το οποίο το μετέρευσε σε Άσιμο. Σε Άσιμος. Άλλος ποιος μεγάλος βγήκε από την Κοζάνη, να πούμε. Καταγωγή από την πόλη της Κοζάνης. Ναι, παιδί μου, κάποιος μεγάλος. Άστο ποδοσφαιριστές και τέτοια. Από γράμματα, τέχνες, θέατρο, τραγουδιστής, ξέρω εγώ, καλλιτέχνης. Ποιο. Καλλιόπη Βέτα είναι από την πόλη της Κοζάνης. Ποια είναι η Καλλιόπη Βέτα? Είναι στο έντεχνο, μπορεί να μην τη γνωρίζεις. Μια φαρμακοποιό Βέτα, ξέρω εγώ. Για... Εντάξει. Ναι. Άλλο ποιο έχετε βγάλει? Τώρα από προσωπικότητες σημαίνουν στον χώρο της τέχνης και των γραμμάτων. Των γραμμάτων στην Κοζάνη. Δεν μπορώ να σου πω, αλλά. Ναι. Όχι. Πασοκόψη και είναι. Όχι, όχι, όχι. Και Άννα Διαμαντοπούλου δεν είναι από εκεί. Άννα Διαμαντοπούλου, Κουκουλόπουλος, ο Παπακοσταντίνου, ο Υπουργός Οικονομικών του Πασόκ. Μπράβο. Ήταν ο θείος της Νέας Δημοκρατίας, ο Μιχάλης. Πάσε λίγο, ναι. Εντάξει, υπάρχουν συνδικαλιστές και από τις δύο μεριές. Ναι, σωστό. Και η ναι. Νέα Δημοκρατία και ο Πασόκ. Μην του πειράζει το ΣΥΡΙΖΑ του γιατρού. Όχι, όχι, μεγαλούργησαν. Επειδή έχω μεγαλώσει εκεί πέρα, συνδικαλιστές και από την Πάσκε και από την αντίστοιχη, πώς λέγεται, ΔΑΚΕ. Ναι. Ταξιδέει, έβγαζε μόνο συνδικαλιστές. Εσείς στην Καβάλα τι βγάλατε, ρε? Βγάλατε κανένα? Ποιο βγάλατε, ρε? Από ηθοποιούς βγάλατε το Μοσχίδη, το Γιώργο. Το ξέρεις το Μοσχίδη? Δεν το ξέρεις. Καβαλιώτης είναι ο Θανάσης Ευθυμιάδης. Ο Θανάσης Ευθυμιάδης. Ο Κουρκούλης είναι ο τραγουδιστής. Ο Κουρκούλης από την Καβάλα. Η τραγουδίστρια η Βανδύ. Είναι Καβαλιώτης. Ο Βέρτης. Ο Βέρτης. Ο τεράστιος Ψωμιάδης που έφυγε. Ναι. Ακαρός. Επίσης, δεν ξέρω, στη Βραζιλία πρέπει να πήγε. Στη Βραζιλία θα πρέπει να πήγε. Κάπου εκεί πρέπει να είναι. Παταγωνία, ναι, σωστά, ναι. Ποιον άλλο ηθοποιό? Πώς τη λέγανε εκείνη την ηθοποιό, την κουλτουριάρα, ρε. Μεγάλη τώρα, 80 είναι αυτή. Καβαλιώτισσα. Καβαλιώτισσα. Ηθοποιός, γαμώτο. Ήταν. Την είχα γνωρίσει και σε μια άσχημη στιγμή. Είχε πεθάνει ένα συμμαθητής μου σε αεροπορικό δυστύχημα. Και αυτή τα είχε με τον μπαμπά του. Ήταν χωρισμένος ο μπαμπάς του. Πώς τη λέγανε, ρε? Αλεξάνδρα Λαδικού, ρε. Τι είναι, Καβαλιώτισσα? Καβαλιώτισσα είναι, ναι. Βέβαια. Εντάξει. Θυμάμαι εκεί την ταινία Το Ρεμάλι της Φωκίνος Νέγρη, νομίζω πρωταγωνιστούσε μαζί με τον Γιανακά. Με τον Γιανακά, ναι. Αυτή πρέπει να τον σκότωσε. Τον Γιανακά. Σε σκαλοπάτια. Έχω... Δεν ήσασταν από την Καβάλα που τον σκότωσε κι αυτό. Ναι, εξαιρετικό παιδί. Εντάξει. Ναι. Είχε πολλούς, η Καβάλα είχε πολύ πράγμα. Φιντάνια. Είχε πολλά φιντάνια η Καβάλα. Αυτά είναι αρχή, γίνεται.
Στη Θάσο έχουν φυτέψει κάποια 200 αριά. Ναι, ναι. Η φύλλα τη Καλλιράχης, ρε φίλε. Τέλος πάντων, πάμε στην μπάλα. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ αύριο ξεκυμνώνεται. Παίζει ένα φιλικό με την Ανόρθωση, εγώ δεν το δίνω και μεγάλη σημασία. Εγώ το δίνω. Γιατί ξεκυμνώνεται. Η επίσημη πρώτη είναι για μένα πιο σημαντική. Καταρχήν αύριο θα γίνει ένα, πιθανό να γίνει ένα έγκλημα. Θα γίνει ένα λάθος. Να μας πει αυτός εδώ γιατί ξεκυμνώνεται αύριο. Γιατί θα παίξει 4-4-2 με τον Μπέλγα δεύτερο φορ. Η Βαλάκου. Όχι Βασιλάκου, Βαλάκου ρε. Από πού είναι, από Καβάλα. Από πού είναι Βαλάκου. Καβάλα και. Εντάξει. Μια πόλη όπως Καβάλα. Η Δράμα τι έβγαλε. Σεριανόπουλο. Σεριανόπουλο. Oh. Το φάγανε αυτό με τις κοκαίνες. Δεν το φάγανε. Ναι. Τι. Το φάγανε. Το φάγανε. Τον έβαγε εκείνο. Νατάσα Θεοδωρίδου. Νατάσα Θεοδωρίδου. Ποιο είναι ο Ζαμπόδης. Ίδιος ο Παπαδόπουλος. Ο δάσκαλος του box. Εκείνος ο Μηταράς. Όχι, έχει πολύ άσχημο εκείνος. Ποιος. Το Δημήτρη τον Παπαδόπουλο τον Φόρ. Έμοιαζε αυτός που σκότωσε τον Σεριανόπουλο. Ο Γεωργιανός. Ο Γεωργιανός, ναι. Ο δολοφόνος του Σεριανόπουλου. Ο δολοφόνος του Σεριανόπουλου. Τέλος πάντων, ναι. Και η Δράμα τώρα. Εντάξει, είναι μια πόλη που έχει και αυτή την κουβέντα. Έβγαλε Τσιτσόπουλο Κώστα. Βασικά, ναι. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους στη Δράμα. Μπράβο. Μπράβο. Πάμε διάλειμμα, έχω να πούμε πολλά. Πάμε. Μετρόπολης 95,5. Brilliant from Messi. Oh, what a goal that is. Μπες και εσύ στο παιχνίδι. Παρ. 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 Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες παρ άλογο? Αλλά δεν σου φαίνεται παρ άλογο να μην έχεις ακούσει για το super duper app του Deliveraa. Deliveraa.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύκριστο, υπερταχύτατο, πεντάμορφο, wow, εκπληκτικό, συναρπαστικό, θα σου κόψει την πείνα app του Deliveraa και παράγγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς? Deliveraa. Στην επόμενη γλακούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ? Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή εξιά. Σε 15 μέτρα στο. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Τι, γιατί ξεκυμνώνετε, θα σου πω εγώ. Θα παίξουν, λέει, με Πέλκα δεκάρι. Ο Πέλκας δεν είναι δεκάρι. Είναι φορ. 4-2-3-1 δηλαδή. Δήθεν. Θα βάλουν τον Τζαλμά από τη μια μεριά, θα βάλουν τον Μακ. Τον Μακ από την άλλη Τέριες, μεριά. Δηλαδή. Θα πετάξουν έξω τον Κάνιας. Θα βάλουν τον Αργό, τον Σακόφ Κόφτη μαζί με τον Τσίμιροτ. 6-8. 6-8. Θα βάλουν τον Βαρέλα με τον Κρέσπο στα στόπερ. Τον Αρκουδιάρη. Ωραία. Θα πάει να κολλήσει. Αριστερά βλέπω ότι ο Λέβατς χάνει τη θέση του. Ναι, θα παίξει ο Λέβεκ. Ναι. Θα πάει να κολλήσει ο Πέλκας επειδή δεν μπορεί να τη χειριστεί την μπάλα. Είναι πονηρός. Πάει και την πέφτει δίπλα στον αυτόνα. Να του τη φέρουν. Λέει ο Πέλκας, φέρτε τι μου κοντά στο κουτί ή μέσα στο κουτί. Ό,τι να το κάνω θα το κάνω εγώ μέσα εκεί. Οπότε. Για να πάρει την μπάλα, να τη δώσει, να την πάρει, να το περάσει από τα πόδια του κτλ. Δεν γίνεται. Αυτή είναι η δουλειά του Μπίσεσβαρ. Και μόνο του Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσεσβαρ είναι εκτός πλάνων. Για το αυριανό παιχνίδι που θα είναι πρόβα τζενέραλ, ακούω πως ναι. Ακούω πως ναι. Και παίζει ένα μπασταρδεμένο 4-2-3 που είναι 4-4-2. Με αργό Κόφτη. Αυτό και αργό στόπερ. Το 6-8-10 θα έχουν τεράστιες αποστάσεις μεταξύ τους. Το 6-8-10 που θα είναι 9 δεύτερο. Πάλι θα πω, θα μεγαλώσει μεγάλες αποστάσεις. Το συμφέρει να πάει στα φορτώματα. Δηλαδή, αν μια ομάδα βάλει τρία χάφ ανάμεσα σε αυτές τις θέσεις. Θα κάνει υπεροπλία 3-2. Δεν πρόκειται να φτάσει μπάλα στο κουτί, όσο και να χτυπιέται από άλλο. Θα πρέπει να πέσει σε πλευροκόπηση και γιώμα. Και άμα γίνει φόρτωμα και γιώμα και φόρτωμα και γιώμα και αποκρουστεί δηλαδή μπάλα. Θα βοηθήσει την αντίπαλη άμυνα, να την ξεκουράσει. Θα πρέπει να δούμε με πόσες πάσες ο αντίπαλος στο μεγάλο χώρο θα βγει στην κόντρα επίθεση. Και εκεί επάνω θα γράψουν οι εφημερίδες και τα site και με 4-2-3-1 υπάρχουν προβλήματα.
Εκεί επάνω λοιπόν. Με στο αμυντικά κάμπο και μακ μπορούν να βοηθήσουν. Ποιο μακ να βοηθήσει. Στο αμυντικό transition, αν τυχόν χάνει μπάλα. Μόνο ο Τζάλμα μπορεί να βοηθήσει. Έχει επιστροφέ. Πολύ καλέ επιστροφέ. Πολύ καλό χαμάρι. Δύσκολα. Δύσκολα. Οπότε θα δούμε και ένα μπροστά. Ο Πάοκ είναι καλό. Είναι πάρα πολύ καλό μπροστά. Η ανόρθωση τι ομάδα είναι. Ο Λεβέκ τι ανεβάσματα είναι. Η ανόρθωση είναι πολύ κακή ομάδα που θα δούμε αύριο. Μπορεί. Ο Λεβέκ θα σου πω εγώ, θα τον δω εγώ αύριο. Τι ανεβάσματα. Έχουμε τηλεοπτική εικόνα αύριο νομίζω. Θα κάτσουμε να πιούμε χυμό για τρία αύριο. Κοσμοτέ, κοσμοποτέ, θα κάτσουμε να το δούμε. Ξέρω το δω και σπίτι αυτό, αλλά. Έλα μόνο τώρα θα το δει στο σπίτι. Τώρα μέσα στο σπίτι. Σε κάνει Κέβι να κάτσει στο σπίτι, να κάτσει να δει μπα μέσα στο σπίτι. Το κάνω πολλέ φορέ γιατί έχει ηρεμία. Άμα έχει ένα σπίτι, ρε παιδιά. Σου πω, άκου. Άμα έχει ένα σπίτι 250 τετραγωνικά, 220 τετραγωνικά, έχει ένα κήπο. Και βγαίνει στο μπαλκόνι και βλέπει τη θάλασσα. Και βλέπει τον ουρανό και βλέπει τα αστέρια και βλέπει τον ήλιο να δει. Και έχει και το κοκτέιλ σου, μπαρ και τα λοιπά. Έχει και δύο υπερέτριε. Κάθεσαι στο σπίτι. Τώρα, άμα κάθεσαι στο σπίτι, να κλάνει ο Μπάμπης από δίπλα. Να βλέπει. Ξέρω εγώ. Ναι, εγώ μείνω σε πιο ήρεμη γειτονιά από σένα. Όχι τόσο σφιχτή. Ανοίγει το παράθυρο, ξέρω εγώ, και βλέπει τα στιθόζωρα δέσμα τη απέναντι. Δεν σε κάνει και κρεμασμένα εκεί. Κρεμασμένα και τα λοιπά. Εγώ έχω κρυσφύγετο εκεί πέρα. Μπορώ να το δω πολύ καλά. Δεν ξέρω σε τι κρυσφύγετο είσαι εσύ. Εμένα μου αρέσει το σπίτι, αλλά όχι να κάτσω να δω μάτ. Το μάτ το θεωρώ χώρο δουλειά και απόλαυση. Συνδυασμό δηλαδή. Πάνω απ' όλα πολλά στη συνδυασμό. Δηλαδή. Θέλει και μελέτη, δεν επηρεάζει. Πνευματικό έρωτα είναι. Θα μόνο. Ναι. Το μελετά, το βλέπει, το κάνει, το αναλύει. Αλλά στο σπίτι το μελετά καλύτερα. Έλα, στο σπίτι το μελετά καλύτερα. Είσαι πιο ήρεμο, πιο χαλαρό. Αν είσαι έξω, έχει και άλλε γνώμε από πάνω το κεφάλι σου. Ακού ρε γιατρέ. Ακού ρε γιατρέ, τη αρέσει 38 χρονών. Πάνε μείνε στο ωραίο καστρο ρε γιατρέ. Πάνω και με φάνη λίγη να πούμε. Αρέσει λίγο η απομόνωση αυτό το κομμάτι. Σ' αρέσει η απομόνωση. Ναι, γιατί θεωρώ ότι. Βλέπεις το παιχνίδι ήταν ανεπηρέαστος και τάξη. Δηλαδή εσύ επηρεάζει πολύ από τους χούγκανους που έχεις στο καφενείο. Θέλω λίγο ηρεμία για να μπορώ να δω το μάτς με άλλου είδους προσέγγιση, πιο επιστημονική. Ναι. Πιο επιστημονική, εντάξει. Έχει ο γιατρός ο Μπανιώτης μια οθόνη, μια τηλεόραση όσο είναι αυτό το παράθυρο. Σε δίνει και κάτι γυαλιά και βλέπεις να πούμε τρισδιάστατα κτλ. Υπ' αυτά στα συνθήκας. Υποσυνθήκα 250 τετραγωνικών. Υποσυνθήκα να βλέπω τη θάλασσα και από πάνω να βλέπω τον ουρανό. Εντάξει. Να έχω το μοχίτο μου. Να έχω το χυμό μου. Να έχω το σπιτικό κινηματογράφο να πω. Εντάξει, τέτοιο σπίτι να έχει να μείνει, γιατρέ. Εντάξει. Πα εκεί απάνω, σε πάνω, σε ποιο μέρο μένει. Σικέ. Στι Σικέ κλάνει ο άλλο και βρωμάει το αλλού το διαμέρισμα τώρα. Απαράτα με ρε γιατρέ τώρα. Είναι ψηλό ήρεμα. Στην κερακούλα και στον κρόνο. Είναι ψηλό ήρεμα, εντάξει. Εντάξει. Η ναι. Αλήθεια είναι ότι αν είναι να δω το παιχνίδι. Ναι, τι. Και τα λοιπά, μπορώ να προτιμήσω και το εντός του γηπέδου. Πώς το πες? Εντός γηπέδου. Α! Άλλη φάση. Το χόρτο και το γήπεδο έχει διαφορετική αίσθηση. Άμα αλλάξει αμάξι, γιατρέ, γιατί τα οικονομικά σου πάνε περίφημα και σε κυνηγάνε και. Σε κυνηγάνε οι γυναίκε γιατί είσαι ένα υποψήφιο γαμπρό. Ξέρεις τι υποψήφιο γαμπρό είναι. Ξέρεις τι. Είναι νέο, κάτω από 40. Είναι ωραίο. Είναι αθλητή. Είναι. Και δεν του φαίνεται. Είναι οξυδερκή. Έχει καλή δουλειά. Μόνιμη δουλειά. Ξέρεις τι γαμπρός είναι αυτός. Πλάκα κάνεις. Αλλά αυτός είναι ήρεμος, έτσι. Πάντα. Είσαι ψύχρεμος. Κοίτα μάγουλο, κοίτα μάγουλο, κοίτα μάγουλο. Κοίτα κορδόνι. Τώρα ετοιμάζουμε βέβαια για άλλα project. Τι έχουμε πει, έχουμε πάρει το διαρκείας πάνω στα πηγάδια. Στην Ξάνθη. Εκεί πέρα. Θα παίρνει το πούντο 200 χιλιόμετρα. Είναι κρύο το χειμώνα εκεί, Ιανουάρι. Πού θα πας εκεί. Έχω πάει πολλές φορές τέτοιες εποχές. Ξέρω πώς είναι οι συνθήκες στην Ξάνθη και στα πηγάδια. Άμα αλλάξει, αμάξει, θα έρθει. Είναι ενδυμένο ο σκημό. Ναι. Εντάξει. Ναι. Είναι ένα γήπεδο το οποίο σε ικανοποιεί από πολλές απόψεις. Πάρεις ένα πετρέλαιο ωραίο, μιας και δεν πρόκειται να παντρευτείς τα επόμενα 10 χρόνια. Έτσι δεν είπες. Θα πηγαίνεις να πεις στο σαλέ μετά εκεί το καφεδάκι. Ναι. Και πριν, ναι. Αναλόγως, ναι. Να δεις κάποια άλλα παιχνίδια. Έτσι, σωστό. Σε περιβάλλον ναι. Ηρεμίας. Έχει κάτι καλμπούρ σίγουρα εκεί πέρα. Όχι ρε. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι η Ξάνθη στον πρώτο γύρο τα παίζει όλα τα εμπορικά παιχνίδια. Ναι. Ξεκινάει η τρίτη αγωνιστική με Ολυμπιακό, 7η αγωνιστική ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ πάει πρώτο στην Ξάνθη ή Ξάνθη. 13η αγωνιστική υποδέχεται στα πηγάδια Ξάνθη τον ΠΑΟΚ. Ξένα πολύ κρίσιμο κομμάτι για το πρωτάθλημα. Εγώ και την Ξάνθη αυτό. Μπορεί να είναι καλό. Μια ομάδα που δεν θα φορτώσει παιχνίδια. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να δεφορμάρεται εκείνη την περίοδο. Φέτο είναι η χρονιά του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρει. Πάντω, αν είναι 13η αγωνιστική, μπορεί η Ξάνθη να αντιμετωπίσει τον πρώην προπονητή τη. Μπορεί, ναι, να είναι το Λουτσέσκο. Κολοτρώγιο το πάω να τον διώξω. Και ο Παναθηναϊκός είναι τελευταία αγωνιστική πρώτου γύρου. Είναι μεγάλος αυτός. Ποιος? Όσο Στανόγιβες που δούνε. Ούτε το σταυρό δεν βγάζει. Ούτε το σταυρό δεν βγάζει. Για μένα κακός.
Για μένα κακό. Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ ναι. είναι. Αν έχετε διαβάσει και αν έχετε αναγνώσει το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ, είναι πολύ εύκολο μέχρι την νέα διαγωνιστική. Βέβαια, πρέπει να κάνει 16 πόντους. 19. Του δίνω το Πετρέλαιο να κάνει και μια ισοπαλία σε 7 παιχνίδια. Και δύο ισοπαλίες του δίνω. Μία. Του δίνω. Πρέπει να πάρει όλα τα μάτια στην Τούμπα. Θα τα πάρει. Έχει την Κασιόπη. Σιγά την Κασιόπη. Έχει τη Λαμία. Σιγά τη Λαμία. Έχει το Πανετολικό. Σιγά το Πανετολικό. Και τον Πας Γιάννενα. Προσκυνάνε τα κάστανα του αυτού αυτή. Έχει τον Πας Γιάννενα. Πας Γιάννενα δικό του είναι. Δεν έχει και εκτός έδρας έχει να αντιμετωπίσει τη Λεβαδιά, πρώτη αγωνιστική. Εκεί τον φοβάμαι. Πρεμιέρα με το Λεβαδιακό. Ναι, τον φοβάμαι εκεί. Άλλο. Τρίτη αγωνιστική πάει στη Ριζούπολη. Και εκεί τον φοβάμαι. Και έκτη αγωνιστική πάει στη Λάρισα. Εκεί δεν τον φοβάμαι. Τον φοβάμαι στη Ριζούπολη και. Ναι. Στη Λάρισα δεν τον φοβάμαι. Αυτό το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ είναι να παίξει με τον Ολυμπιακό. Ναι. Και έχει μετά ένα τελευταίο κομμάτι 8 αγωνιστικές που παίζει όλα τα ντέρμπι. Ναι. Πάει μέσα στη Νέα Σμύρνη, πάει μέσα στη Ξάνθη. Όχι. Το Παναθηναϊκό τον έχει εδώ. Δεν κατάλαβε να είναι ενημερωμένο τώρα με τη Νόβα και τη Super League. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία που έχουμε. Εγώ πιστεύω ότι θα τα βρουν εν τέλει οι ομάδες. Μην έχουμε σαν τα πέτα. Με λιγότερα χρήματα. Με λιγότερα χρήματα. Με λιγότερα χρήματα μετά το πρωτάθλημα. Πιέζει η Νόβα να μειωθούν οι ομάδες από το 18-19 να γίνουν 14. Ναι. Πιέζει να έχει playoff το πρωτάθλημα. Καλά κάνει. Για μένα προσωπικά. Δηλαδή φέτος... Και play out πρέπει να είναι το πρωτάθλημα. Ναι. Αυτό που θα βγει φέτος πρώτος θα το πάρει κατευθείαν το πρωτάθλημα. Ναι, ναι, έχω ναι, την αίσθηση ναι, λόγω ναι, εθνικών ομάδων. Σήμερα μίλησα με κάποιο παράγοντα του Ολυμπιακού. Και τι σου είπε. Και μου είπε, μάθα λέει από κάτω από αυτό και τα λοιπά, ότι δεν θα έχει πλέον. Η χρονιά πιέζει φέτος λόγω Μουντιάλ. Ναι. Πρέπει να τελειώνουν γρήγορα τα πρωταθλήματα γιατί βέβαια. Το Μουντιάλ ξεκινάει αρχές Ιουνίου. Πες τίποτα πολιτικό ρε γιατρέ, τι γίνεται. Τίποτα κοινωνικό, τίποτα κουτσομπολίτσικο, τίποτα κουτσουφιάρικο, τι έχουμε. Ξέρεις την Ιριάννα που υπήρχε ένας δώρος τεράστιος ναι. για την υπόθεσή της. Πρέπει να αποφυλακιστεί η κοπέλα. Εντάξει, τώρα εγώ δεν θα κρίνω τη δικαιοσύνη το πώς λειτουργεί. Σκότωσε άνθρωπο, όχι. Εντάξει, όχι. Σκότωσε άνθρωπο. Το τεκμήριο της αθότητας είναι. Άσερε, σκότωσε άνθρωπο. Κατηγορείται για φόνο. Όχι. Τι έκανε. Τι έκανε. Τρώμε τον τρομονόμο. Ναι, ο τρομονόμος τι έκανε, έβαλε πισπίρτα από κάτω από το αυτό. Βρέθηκε γενετικό υλικό πάνω ναι. σε. Τι βρέθηκε. Γεμιστήρα που χρησιμοποιήθηκε σε επιθέσεις των πυρήνων της φωτιάς, νομίζω αυτό είναι ναι. το κατηγορητήριο. Έλα, σιγά μωρέ. Πυρήνες της φωτιάς δηλαδή τώρα. Και τι την κατηγόρησε για 13 χρόνια. Ο γνώμος Παρασκευόπουλο δεν την πιάνει αυτή να πούμε. Εντάξει, τόσοι εγκληματίες βγήκαν. Η αίσθησή μου είναι τέτοια πίεση από ελεύθερη. Ναι, μωρέ τώρα. Κοίταξε, να σου πω κάτι, δεν μπορώ να παρέμβω στη δικαιοσύνη και το πώς λειτουργεί. Παρεμβαίνω εγώ. Και λέω το εξής. Έχουν βγει έξω όλοι οι εγκληματίες. Δολοφόνοι κάθονται 3 χρόνια, του βγαίνουν από τη φυλακή με τον νόμο του. Και το κοριτσάκι τι, 28 χρονών σαν τα κρύα 29. Τα νερά. 29 χρονών κοπέλα να πούμε. Έχει τις σπουδές της. Ναι. Δασκαλίτσα είναι τι είναι. Νομίζω ότι έχει τελειώσει τη φιλοσοφική, έχει κάνει κάποια μεταπτυχιακά. Είναι διδακτορική αυτή τη στιγμή και είναι έτοιμα να τελειώσει την διδακτορική της διατριβής. Εντάξει, και αν έβαλε και μια βόμβα δηλαδή τι έγινε. Πρέπει να τη βάλουμε 13 χρόνια φυλακή. Εδώ οι Πασόκοι πριν πάρουν το Πασόκ την εξουσία, επιχούντας από κάτω από τα μάξια των Χουντικών, βάζανε ένα πούμε. Συνέβη... Ναι. Ο Παναγούλης έγινε ήρωας που έβαζε βόμβες. Εντάξει, Ιούλιος μήνας δεν υπάρχει κάτι άλλο στην ντροπή, πολιτική επικαιρότητα αυτή τη στιγμή. Είναι, ναι. Υπάρχει μια πλήρη κοινωνικά αγράνια. Θέματα. Όχι. Δεν... Τουρισμό. Τουρισμός. Τώρα υπάρχει αυτό που λέμε τα Land Holidays. Πώς το πες? Land Holidays. Ναι. Τα οποία είναι της μόδας, δηλαδή έρχονται ξένοι ναι. από Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες και πλέον υπάρχουν μπράβοι. Από χώρες της πρώην Βαλκανικής όπου υπάρχει μια διαμάχη στο Λαγανά της Ζακύνθου, στην Κέρκυρα, δεν θυμάμαι σε ποιο μέρος της Κέρκυρας, κάτω στην Κρήτη και υπάρχει γενικότερα βία πολύ. Λεφτά αφήνουν. Με τον τρόπο τους ναι. Άμα αφήνουν λεφτά, υπάρχει και βία. Το θέμα είναι να αφήνουν λεφτά. Τι μας νοιάζει η βία μας. Μήπως πάμε. Είναι ένα πρόβλημα της μόδας, είναι καλοκαιρινό. Πήγε ένας να πούμε εκεί πέρα μαύρος και έκανε καμάκι μια σερβίδα. Και βγήκε η σερβίδα φωτογραφία με το μαύρο να πούμε. Μαύρος δεν ήταν ο άνθρωπος. Αμερικανός πολίτης. Πήγε εκεί ένας Σέρβος, να πούμε. Οι Σέρβοι, ξέρεις, είναι. Εγώ δεν τους γουστάρω και πολύ. Ναι. Μες τη νύχτα δεν είναι και ότι καλύτερο. Οι Σέρβοι είναι επαγγελματίες. Ναι. Πρόσεχε. Είναι... Λέει γιατί με το μαύρο να με ζήλεψε ο Σέρβος. Σου λέει, μας φάει τη σερβίδα ο μαύρος. Του είναι ένα μπάτσο του μαύρου. Ο μαύρος μυαλό δεν είχε. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι έχει καμιά 20 Σέρβους, είσαι μαύρος μόνος εσύ, δεν πετάς μπουκάλι στο κεφάλι. Δηλαδή πρέπει να το ζυγώσει, να το βρει μόνο. Αλλά άμα πιει ποτό, δεν μπορεί να σκεφτεί λογικά στον καυγά. Δηλαδή, πάω εγώ, ας πούμε, σε ένα γκέτο μαύρων. Και ας πούμε. Τυχόνεται σε μια μαύρη. Ναι, ναι. Έρχεται ένας μαύρος, μου δίνει ένα μπάτσο, να πούμε. Γυρίζω γύρω μου και βλέπω 20 πόκο λόγο. Εξαφανίζεσαι. Θα κάνει γωνία με γαζίνα. Ψάχνει να δει τι παρακολουθεί. Τώρα κάνει τον κακόμοιρο. Φεύγεις, το πετάξεις μπουκάλι στο κεφάλι και να είναι 19-20 νοματές, σε πρίξουν, να σε σκοτώσουν.
Δηλαδή πα γυρεύοντα. Ναι. Το μόνο που μπορεί να κάνει, κάνει τον κακόμενο, φεύγει εκεί πέρα, του τη ζυγώνει, θα τον βρει μόνο του. Μετά από 6 μήνε, μόνο του τον πλακώνει. Πώ θα κατέβει μετά. Αλλά άμα λειτουργεί πάντα με το συνέστημα. Την πατάζει να πει. Το καλοκαίρι πάντα είναι ποτονικό. Ναι, τι είναι. Είναι ποτονικό. Απλά πέρσι υπήρχε αυτό με τις αδοδοτήσεις των καναλιών. Είχε λίγο suspense. Περιμέναμε τις άδειες. Ναι, δεν είχε Μουντιάλ, δεν είχε Euro. Δεν είχε τίποτα. Το μπάσκετ τώρα με τον Παρθενάκη Klein Mine να πούμε. Είχε. Ναι, τι. Πέρσι δεν είχε Euro. Φέτος λέω ρε. Α, φέτος δεν έχει τίποτα. Δεν έχει απολύτως τίποτα. Δεν έχει αθλητικά γεγονότα. Ναι. Έχει κύριε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Ψιλοπάει καλά και το πόλο. Ποιος βλέπει το πόλο και την κολύμβηση, ρε. Γιατί δεν ξέρω. Επειδή μου αρέσει και έχω παίξει το άθλημα. Άλλη δεν πέθανε και κανένας μεγάλο. Μα Μητσοτάκης μόνο που πέθανε, αλλά δεν έγινε μεγάλος δώρος. Αν πεθάνει κανένας αριστερός. Αθλητικά τώρα ακούστε ότι μιλάμε για το K20 που γίνεται στα Ωράκια, όπου βλέπεις ότι ο κύριος Βασιλακόπουλος παίρνει τη μία διοργάνωση πίσω από την άλλη και διοργανώνει στη χώρα μας. Μπράβο, καλά κάνει. Αυτό είναι υπέρ. Άρα το σημαίνει ότι είναι δραστήριος, ότι έχει διασυνδέσεις. Έτσι. Και είναι το Α και το Ω. Δηλαδή, τον έχουμε κράξει βέβαια γιατί είμαστε με τον Γκάλι εμείς και τα λοιπά. Παραγωγικά είναι τεράστιος. Ναι, φυσικά. Ο Βασιλακόπουλος. Βεβαίως, ναι, ποιος λέει όχι. Απλά ο άνθρωπος αυτός πιστεύει ότι η άνοδος του μπάσκετ οφείλεται προσωπικά στον ίδιο και στους αθλητές. Ναι. Τώρα η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Ναι, όχι, δεν είναι στη μέση. Άμα δεν ήταν οι αθλητές, ο Βασιλακόπουλος τώρα θα σκάνε γυροκομείο, θα ήταν δάμπινε τσάινα. Αυτό έφερε την διοργάνωση το 87 στην Ελλάδα. Ναι, είχε τον Γκάλι όμως εδώ. Και ένα τεράστιο Πασόκ να κόβει και να. Εσύ πιστεύει με Νέα Δημοκρατία θα έπαιρνε Ελλάδα το γύρο μπάσκετ. Με Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση. Πήρε Euro στο ποδόσφαιρο. Πήρε Euro. Υπήρχε, ναι. Προϋπήρχε Πασόκ. Ναι. Ο Γκαγκάτσης δεν είναι κάτι διαφορετικό. Πασοκόσκυλο ήταν. Πασοκόσκυλο. Ναι, γερός. Δεν πρόλαβα ακόμα να διεισδύσει πολύ γερά τότε Νέα Δημοκρατία. Ποια Νέα Δημοκρατία, ρε. Εδώ τις βουλευτίνες τους δεν μπορούν να βάλουν χέρι. Τις βάζουν οι Πασοξίδες. Ποια Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή τα πάντα το Πασόκ τα έχει καταρθώσει αυτόν τον εγκαθισμό. Δεν πήγα πάτσι οι Πασοξίδες. Πήραν Ολυμπιακούς Αγώνες το 97 που θυμάμαι ότι ήταν ο μόνος που είχε διαμαρτυρηθεί. Τώρα δεν κυβερνάνε. Υπογείως ναι. Υπογείως. Το Πασόκ δεν λειτουργεί. Το Πασόκ είναι. Τι συνεχίζει. Ποια Νέα Δημοκρατία. Έχει σχωρήσει πολύ βαθιά. Α, τα μούτρα τώρα αυτό. Στην ελληνική κοινωνία. Τώρα πα στο Μητσοτάκι τώρα, όχι το γερό, το Κυριάκο. Δηλαδή το βάζει στη ρορό στην πολυκατοικία. Θυρωρώ, το βάζεις. Ποιο τον Κυριακό. Να, τώρα ο Ανδρώνης. Να βγει ένας από τον Κυριακό. Να έρθει να πει ψάχνω δουλειά, φύλακας εδώ πέρα. Ή ψάχνω δουλειά, ξέρω εγώ. Να κάνω, ξέρω εγώ, να λέω. Το παίρνεις. Απ' τη μάπα και μόπα. Σε τέτοιες δουλειές χειρονακτικές, όχι. Αλλά... Τι χειρονακτικές, γιατί την πνευματική δουλειά πώς θα τον πάρεις. Τι να κάνει. Εντάξει. Τι εντάξει. Δεν έχει δοκιμαστεί η αλήθεια. Είναι. 49 χρονών είναι, δεν έχει δοκιμαστεί. Έχει το όνομα του πατέρα. Το οποίο είναι κληρονομιά, τεράστια. Αυτή η κληρονομιά. Τα τζάκια εκεί, η οικογενειοκρατία στη Νέα Δημοκρατία συνεχίζει. Στη Νέα Δημοκρατία μετά. Ποιο, Καραμαλής. Τι. Ο Ανιψιό. Ο Χοντρό. Ξεκούραστο. Αφράτο. Πόσο δεν έχει κουραστεί ποτέ του. 60 χρονών. Έχει ένα ένσημο. Πόσο κάπου εκεί, κοντεύει τα 60. 60 ρε, πόσο είναι, το 57 με τον Μιχαλίτσο μαζί είναι. Μιχαλίτσος κάνει έλξεις 50 και ο Καραμαλής έκανε ένα σουτ και έσπασε το ποδάρι του. Έπεσε από το ποδήλατο. Γλίστρησε. Γλίστρησε. Μετά ποιο, Σαμαράς, Σνόμπ. Δεν υπάρχει πιο αντιπαθητική μούρη από τον Σαμαρά. Τον Αντώνη, τον Σαμαρά. Απέσιος, αντιπαθέστατος. Ένα αντιπαθητική μούρη. Ένα αντιπαθέστατο σνόμπ. Κρυόκολο άνθρωπο. Κρύο άνθρωπο. Κρύοι άνθρωποι. Πώ να το πω. Ενώ οι Πασοξίδες έχουν ένα μέταλλο. Έχουν μια... Αυτοί έχουν μια τσαχπινιά, ρε παιδί μου. Μια ζεμπεκιά είναι αυτό. Μια τανιά, πώ να το πω. Να δηλαδή, έβλεπε στον Νάκη όταν πήγαινε πάνω σε αποστολέ το ζεμπέκικό του, τα ωραία του, τον Νάκη, τον Τζοχατζόπουλο. Τζοχατζόπουλο, ο Παπαδρέο δεν είχε αφήσει δημοσιογράφο για δημοσιογράφο τη κρατική τηλεόραση. Τη είχε σακατέψει, τη είχε ματώσει τα σεντόνια, να πούμε. Καταλάβει τι γινόταν. Σπυλιοτόπουλος τώρα, περίμενε τώρα. Σπυλιοτόπουλος. Να έρθει η Ευγενία η κόρη μου τώρα να πει μπαμπά, σε έφερα γαμπρό. Μάλιστα. Και να με φέρει το Σπυλιοτόπουλο. Πόρε που τζάμπα κολέγια θα αποπλήρωνα. Πάντως η Νέα Δημοκρατία πρέπει να έχει και κάποιες πασοχικές φάσεις. Πάτσες. Η Νέα Δημοκρατία, ρε. Η πιο πασοκόφατσα στη Νέα Δημοκρατία ποια μπορεί να είναι. Α, με καλύτερη φλόρη, ρε, μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Ο Μημαράκης δεν έχει πασοκόφατσα. Ο Μημαράκης. Έχει αυτό το λαϊκό. Ο Μημαράκης έχει ένα κρύο. Καφενετζίδικο έχει. Ναι. Έχει αυτό το λαϊκό. Μπαρμουτσέρικο έχει αυτό. Αυτός ναι. Ναι, ναι. Θα ναι. Μπορούσε να είναι κλασικός βρωμιάρης Πασόκος δεκαετίας του 80 άπλητο. Φυσιογνωμικά. Ναι, ναι. Με το μουστάκι αυτό το στυλ. Το μουστάκι που έχει να το πλύνει 4 χρόνια. Άμα δηλαδή, άμα πιάσεις, άμα σε φιλήσει ο Μημαράκης με εκείνο το μουστάκι, μπορεί να πιάσω και ψήρες εγώ που είμαι φαλακρός να πούμε. Άμα τι γίνεται. Γενικότερα φυσιογνωμικά ήταν φυσιογνωμικά. Το κοστούμι του. Ποιος έπαιρνε, τι, Φλόρι. Φλόρι είναι, ρε, τι. Ρόμπερτ Ουίλιαμς δηλαδή. Ρόμπερτ Ουίλιαμς. Α, βάλε τον αυτόν, πώς το λένε. Πώς το λένε.
Το δικό μας εδώ που μοιάζει με τον κόμενο της Μενεγάκη, τον άντρα, το δεύτερο της Μενεγάκη. Πώς το λένε, ο Καλαφάτης. Ωραίος άνδρας. Ωραίο παλικάρι. Καλαφάτης, σωστά. Ψυχρός όμως. Για τους δυτικούς, ναι. Τι γνωρίζει. Περίμενε. Κρύος. Του το είπα μια φορά. Είσαι κρύος, ρε, του λέω. Χαμογέλα, κουνήσου λίγο, πάρεις καμιά λαϊκή. Πάνε, φύγει από, από την Τσιμισκή εκεί πέρα στο Άσο Οντεόν, όλη μέρα γυρίζει. Πάνε σε κανένα. Μετρέ, και αυτό είναι ο Τζιτζικώστα, πολύ πούδρινο είναι. Ο Τζιτζικώστα. Πολύ πούδρα. Δύο μέτρα άντρα. Βελούδινο άνθρωπο. Βελούδινο, βουτυρά. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Τον είπα, στην, τον είπα μια μέρα. Τον είδες, ναι. Τον είδα στην, ναι. Στη Σέμιλη τον γάμο. Καλά, του δύο μέτρα. Εν τω μεταξύ. Τον είπα εγώ κατηδίαν. Πάνε σε καμιά λαϊκή αγορά. Κατέβα κάτω. Πάνε σε κάτι που τα παοξίδε εκεί που με τα κάκαδα. Πάνε χώσο εκεί στη λαϊκή. Ψωμιά τη βλάκα ήταν. Του είπε του παοξίδε. Κορόιδε ήταν. Ε, τι. Του παοξίδε μετά. Με το κάκαδο. Κάκαδο, τι κάκαδο. Εδώ από τη μύτη που βάζει και το πετάει να πούμε. Κάκαδο. Δεν το ξέρει το κάκαδο. Στην καβάλα τι, πώ τα λέτε αυτά. Σμπυρίλια τα λέτε στην καβάλα. Τι να σε πω. Τι να σε πω. Μηνύματα. Διαβάζω μηνύματα. Ραπ και γιατρέ, σχολιάστε τη δέσμευση λογαριασμών και ακινήτων τη ΑΕΠ και την μη πληρωμή όλων των στιχουργικών μουσικών. Στιχουργών μουσικών. Τη δέσμευση λογαριασμών και ακινήτων τη ΑΕΠ και την μη πληρωμή όλων των στιχουργών μουσικών. Δεν μπορώ να έχω ένα σχόλιο γιατί δεν ξέρω το περιστατικό. Δεν το ξέρω το περιστατικό. Το μόνο καλό που υπάρχει στην Κοζάνη είναι τα Περιστέρια. Λέω 438. Ο άλλος λέει δεν ξέρω για την Κοζάνη, αλλά στην Ποντοκόμη τη κάλτα εποχή έπεφτε πολύ ξύλο στην έδρα του ιστορικότερου σωματείου Άρη Ποντοκόμη τη ΕΠΣ Κοζάνη. Απλά όλοι είναι Παοξίδες, Πόντι και Πασόκ. Και άλλη ομάδα. Ναι. Παοξίδες, Πόντι και Πασόκ. Πασόκ. Παοξίδες δεν είναι κακό να είσαι. Να είσαι Πόντιο και Πασόκ. Να είσαι Παοξίδες και Πόντιος και Πασοξής. Τι χειρότερο να είσαι. Γιατί είναι. Πασοξής ή Πόντιος. Τι είναι πιο. Εσύ θα είσαι. Κι εγώ Πόντιος είμαι, εντάξει. Τι είσαι. Πόντιος είμαι στην καταγωγή. Τι Πόντιος είσαι. Λοιπόν, ξενοκράτης Αργιανός, από τους πιο ελεηνούς Αργιανούς που υπάρχουν. Κώστα, ξέρεις τι κατάλαβα στα 50 μου. Στρατός, αστυνομία και δικαιοσύνη δεν υπηρετούν τον πολίτη αλλά μόνο το πολίτευμα. Τι λέει αυτός 50 χρονών πήγε για να το καταλάβει. Και είναι και ξύπνιος και Αργιανός. Γι' αυτό άστο λέει, όσο για τη δικαιοσύνη την παρουσιάζουν να κρατά μια ζυγαριά και ένα σπαθί αν τις αφαιρέσεις, το σπαθί την έκανες μανάβη λέει. Και εδώ αδερφέ λέει στην Ελλάδα μανάβης έγινε δικαιοσύνη. Ωχ μωρέ. Λοιπόν, πολύ κουλτούρα. Λέγε γιατρέ. Τώρα εντάξει η ΑΕΠ είναι ένας οργανισμός ο οποίος λειτουργεί εκεί στην αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Που είναι. Τι είναι η ΑΕΠ ρε παιδί μου. Είναι μια εταιρεία προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Υπάρχει, δεν ξέρω τώρα σαν οργανισμό πώ τελεχώνεται, αν είναι διορισμένοι τα λοιπά. Από ό,τι κατάλαβα πάλι. Παίρνουν και... λεφτά. Σου λέει Ελλάδο, εσύ τι είσαι ο Ραπτόπουλος, μάλιστα. Τι εκπομπή έχει. Θα είναι κάποιε οικονομικέ ασφαλεία. Πάλι εντάξει, δεν είναι πρωτοφανέ στην Ελλάδα. Εντάξει. Λοιπόν, ερχόταν εδώ ένα, ο Γιαπράκα. Τη ΑΕΠ ήταν αυτό. Ο Ισπράκτορα ήταν. Τι βλέπει κύριε Γερτέλη, μόλι ερχόταν ο Γιαπράκα, ξέραμε. Έρθε να πάρει τα λεφτά τη ΑΕΠ. Σου λέει. Εδώ η ΑΕΠ πήγαινε σε ψιλικαζίδικο, μπακάλικο περίπτερο. Τι πνευματική άμα... ιδιοκτησία έχει η ΑΕΠ εκεί πέρα να. Θα σου πω. Άκουγε ένα περιπτερά τη Δίκημο σχολείου. Άκουγε το Γιάννη Πουλόπουλο. Είχε καψούρο ο περιπτερά με κάμια γόμενα και έβαζε να πούμε στο περίπτερο και άκουγε Γιάννη Πουλόπουλο. Τα μάτια σου τα μελαγχολικά. Δεν είχε απόξω από το περίπτερο, Όχι ρε παιδί μου. Όχι ρε παιδί μου. Να σου πω κάτι. Μπέμπαινε μέσα στο περίπτερο άλλο απ' έξω, λέει θα πρέπει να πληρώσει. Τι να πληρώσει, πνευματικά δικαιώματα. Είχε ο άλλο ένα ψιλικατζίδικο, έβαζε το ραδιόφωνο, άκουγε αναμετάδοση το ΖΑΕΡ και τα λοιπά. Ναι. Στο διάλειμμα, ξέρω εγώ, άλλαζε σταθμό, άκουγε, ξέρω εγώ, το Πάριο. Άκουγε, ξέρω εγώ, Ντουράν Ντουράν. Έμπαινε μέσα ο Γιαπράκας, να πούμε. Λέει τι είναι εδώ πέρα, ψιλικατζίδικο. Μάλιστα, τι ακούς, ακούω ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο και βλέπεις τηλεόραση, θα πληρώσεις. Τι να πληρώσω, μπακάλικο έχω. Θα πληρώσεις, πάει τελείως. Έμπαιναν μέσα να πούμε. Ο άλλο πουλούσε ψάρια, να πούμε, ηχθιέμπορα, να πούμε κτλ. Θέρμο Καζατζίδη έπαιζε εκεί. Ούσταρε μια από τη μηχανιώνα, να πούμε, αυτό εκεί που πήγαινε στη σκάλα, να πούμε κτλ. Την ερωτεύτηκε. Άκουγε, ξέρω εγώ, τα καψούρικα τραγούδια κτλ. Μπαίνει μέσα ο Γιαπράκας. Τι έγινε, ρε μάγκα του, λέει. Λέει καψουρεύτηκα, λέει, ρε φίλε, λέει και ακούω τραγούδια. Πλήρωνε. Θα πληρώσει, λέει. Βέβαια. Θα πληρώσει, ό,τι και να κάνει αυτή τη στιγμή. Πρέπει να πληρώσει. Τώρα... Τι κάνανε αυτοί, φάγανε λεφτά. Εντάξει, τι περίεργο. Δεν είναι πρωτοφανέ. Έλα. Φάγανε λεφτά. Αν δεν φας λεφτά στην Ελλάδα, είσαι ηλίθιος. Πού βρέθηκα σε ένα ουρολογικό γραφείο, πότε ήταν, να μην πω ονόματα, ένας πολύ γνωστός. Ουρολογικό. Ναι, πια κάνω τσεκά, παιδί μου, και βλέπω ένα δήμαρχο εκεί. Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης. Δεν λέω ονόματα. Γεια σου, δήμαρχε, του λέω τι κάνεις καλά. Λέω πώς κλέβεις, λέω εσύ στο Δήμο.
Με ποιο τρόπο κλέβεις, λέω, δηλαδή πώς κάνεις πετυρμολογήσεις, λέω, πώς τα κάνεις αυτά. Ναι, με τα ΕΣΠΑ πώς κλέβεις, παιδί, πώς κονομάζεις. Α, λέει, εγώ λέει, δεν κλέβω. Το τέλος είσαι μαλάκας. Λέει, τι, είσαι δήμαρχος, του λέω, και δεν κλέβεις. Λέει, δεν κλέβω. Είσαι ηλίθιος, του λέω. Δηλαδή, λέει, ή πρέπει να είμαι κλέφτης, λέει, ή βλάκας. Λέει, αυτά δύο θα είσαι στην Ελλάδα. Αν δεν κλέβεις, είσαι βλάκας. Που άσε που λέω, δεν πιστεύω ότι δεν κλέβεις. Λέω, κλέβεις, αλλά θα το παίξεις, αν θα παίρνεις. Ναι, αυτό που λέει, κλέβω, ξέρω εγώ, με παρατιμολογήσεις, είμαι αυτό κτλ. Εγώ είμαι αθώος, λέει. Αθώος. Δεν τη φωνούλα έκανε κιόλας. Έχει μια 64 χρονών. Σε πήρε χαμπάρι. 62-63 χρονών. Δεν έχει βγάλει φυρμένη το βράδυ, Νίκο, μήνα που με έχει γίνει χάμο. Το πουκάμισο πόσο κάνει αυτό, να του λέω 200 ευρώ πουκάμισο. Το έχει κλέψει από βόα, του λέω. Τι είναι αυτό. Κινέζικο μπορεί να το πει. Ποιο κινέζικο, ρε, του λέω. Μύριζε κάτι αρώματα ο δήμαρχος. Η κολόνια, λέω, πόσο κάνει, του λέω. Το λουστρίνι, λέω, πόσο κάνει. Ιούλιο μήνα. Φεύγω, λέει, φεύγω. Ήταν ολόκληρο σε 1500 άρι πάνω από τον πούλο του, δηλαδή. Έφυγε ο δήμαρχος Βολίδα. Καμιά μεταγραφή έχουμε. Εσωτερικό, εξωτερικό, και άρα μπούμε τελευταία να δούμε. Τίποτα το ιδιαίτερο. Δεν έχουμε τίποτα το ιδιαίτερο, έτσι. Δεν γίνεται φίλο. Δεν κινείται φίλο. Ναι. Όλες οι ομάδες περιμένουν εκεί προς τέλη Αυγούστου να κάνουν καμιά κίνηση εντυπωσιασμού, που κάνουν ελεύθερο κτλ. Ναι. Τώρα η αλήθεια είναι ότι εκεί στην Ιταλία υπάρχουν ανακατανομές. Πουλήσουμε το Βιερίνια μέχρι 31 Αυγούστου εμείς. Στην Ελλάδα δεν πρόκειται να γίνει. Μετά μόλις κάνει κανένα δύο τρομπόνια πάω, πουλήσουμε την καινούργια τούμπα. Περίμενε. Ναι, η νέα τούμπα, Τώρα να σου πω. Ωραία, ναι. Κάτι εκεί με τον Νεϊμάρ προσπαθεί παρεστημένα να τον εντάξει. 245? Κάπου να τον φέρει στο Παρίσι. 230, πόσα εκατομμύρια. Έχετε απίστευτα λεφτά. Δεν ταξίζει. Όχι. Γιατί δεν ταξίζει. Δεν το κλείνω, το μπορεί να τα δημιουργήσει αυτά, δηλαδή από τις φανέλες, τα... γιατί είναι αναγνωρίσιμος πάντως σε παγκόσμιο. Πόσο αξίζει ένας υπάλληλος, γιατί ας πούμε είναι υπάλληλος, δουλεύει σε μια εταιρεία, πόσο αξίζει ένας υπάλληλος. Τώρα σαν... Ένας υπάλληλος αξίζει να πάρει τόσα λεφτά, όσα να είναι η αμοιβή του, το 1 πέμπτο, το 1 έκτο, από αυτά που θα βγάλει το αφεντικό. Δηλαδή... Μου δίνει εμένα για την εκπομπή, ας πούμε, 1000 ευρώ ο Ανδρώνης. Αν δεν παίρνει 5.000, 7.000 ευρώ ο Ανδρώνης, δεν πρέπει να μου δώσει 1000 ευρώ. Καταλαβες. Είσαι πολιτής σε μια εταιρεία. Τι τζίρο κάνεις. Κάνεις 100.000 τζίρο. Δικαιούσε να πάρεις, για παράδειγμα, 25.000 το χρόνο. Τι είναι και από μόνο του brand name. Brand name. Είναι. Είναι. Από μόνο του. Πουλάει. Δηλαδή, βλέπεις ότι γίνεται και αυτό το Neymar Junior 5. Δεν το είδες. Αυτό το μικρό με τα κουτάκια εκεί πέρα. Ο ίδιος έχει μια εικόνα η οποία είναι σε όλο τον κόσμο αναγνωρίσιμη. Άρα λοιπόν στην Κίνα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να είναι. Στην Κίνα μπορεί να πουλήσει φανέλα ο Νέιμαρ και ένα κόνομα. Παντού, 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 παντού. Αλλά τα ποσά είναι εξωπραγματικά. Γιατί είναι εξωπραγματικά, ρε. Γιατί είναι εξωπραγματικά. Εσύ πιστεύεις να και ο κόσμο με την αγορά, εντάξει, δηλαδή αν μπορεί να δημιουργήσει τέτοιου τζίρου να τα πάρει, ναι. Αφού δημιουργεί, γιατί να μην τα πάρει. Ακούω εγώ κάτι τύπους. Δεν τα πάρει ο ίδιος. Ο τραγουδιστής λέει, γιατί να παίρνει τόσα λεφτά. Το παιδί το δικό μου λέει σπούδασε. Το κόστος μεταγραφής ήταν τόσο. Τι δουλειά κάνει το δικό σου το παιδί. Αυτή τη δουλειά. Πόσα λεφτά φέρνει στον ιδιοκτήτη. 10 δραχμές. Πόσα παίρνει. 2. Καλά είναι. Ο τραγουδιστής πόσες χιλιάδες αυτά πουλάει για τις εταιρείες. Μάλιστα. Καλά κάνει και τα παίρνει. 2.000 κόσμος το βράδυ. Άμα φέρνει τα λεφτά στον ιδιοκτήτη. Άμα φέρνει τα λεφτά στον ιδιοκτήτη και οι δυο είστε ευχαριστημένοι. Το πρόβλημα είναι όταν δεν τα φέρνει. Αν ο Νεϊμάρ δηλαδή ακούω εξωφρενικά ποσά, λέει. Γιατί εξωφρενικά ποσά. Πόσα παίρνει ο Μέση το χρόνο. Πόσα παίρνει. Το συμβόλαιό του είναι γύρω στα 12 κάπου εκεί. Τι 12. Το τίσιο συμβόλαιό του. 12 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Αυτές είναι οι αποδοχές του. Καθαρές. Από την Μπαρτσελόνα. Ναι. Μόνο 12. Μήπως κάνεις λάθος. Δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα το ποσό. Εντάξει. Μήπως κάνεις λάθος. Μπορεί να είναι και περισσότερο, μπορεί να είναι και λιγότερο, δεν ξέρω. Ναι. Αλλά δεν με απασχολεί αυτή τη στιγμή. Δεν τα βγάζει. Αν τα φέρνει στην Μπαρτσελόνα, στο σύλλογο να τα φέρνει. Στο σύλλογο. Σίγουρα τα φέρνει. Δεν τον πουλάνε. Αν αυτοί είναι λακαμάδες και δεν μπορούν. Κοίτα, υπάρχουν και εταιρείες, ονόματα να μην λέμε, που τον τύπο ή την τύπησα που μπορεί να σου φέρει λεφτά και δεν τα παίρνει εσύ από αυτόν, είσαι λακαμάς. Εσύ φταίει γι' αυτό. Δεν φταίει αυτό. Έτσι. Αν δηλαδή ηχθεί ο. Δεν τον εκμεταλλεύεσαι όπως πρέπει. Κοιτάξτε τώρα, εμείς δεν μπορούμε να συλλάβουμε τα νούμερα, γιατί είναι πραγματικά. Όχι, γενικά μιλάω. Νούμερο, γενικά μιλάω. Τρόπος λειτουργίας είναι. Ο τρόπος λειτουργίας μιας εταιρείας. Καπιταλιστικότατα στο λέω. Κοιτάξτε, η Μπαρτσελόνα, ας πούμε, έχει μια εικόνα η οποία είναι διασπαρμένη σε όλο τον κόσμο. Ναι. Δηλαδή, παγκόσμια είναι. Παγκόσμια. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ της Βόρειας Ελλάδας. Ο Μέση πουλάει δηλαδή από το Βόρειο στο Νότιο Πόλο και από αυτό την ακριβώς. Ιαπωνία ως την Αμερική. Άρα τα βγάζει τα λεφτά. Άρα καλά κάνει να παίρνει. Συστάμε καν. Γιατί ακούω κάτι ηθικολόγους. Οι τραγουδιστές λέει γιατί να παίρνουν και οι καλλιτέχνες λέει τόσα λεφτά. Αν μπορούν τα παίρνουν. Τα παίρνει ρε, εσύ μπορεί να τα φέρει.
Εγώ μπορώ να τα φέρω. Άμα τα φέρω και δεν τα πάρω, είμαι κορόιδο. Άμα μπορώ να τα φέρω και δεν τα παίρνουν, είναι κορόιδα οι άλλοι. Αυτή είναι η ζωή. Αυτό θα το κάνουμε. Τι. Ο Ντόρος είναι περί Νεϊμάρ. Πώς? Αυτό περί Νεϊμάρ. Ναι, αν τα αξίζει ο Νεϊμάρ. Ναι. Γενικότερα βλέπουμε εκεί στην Ιταλία, επειδή αλλάζει λίγο το σύστημα και πλέον τέσσερις ομάδες θα πάρουν είσοδο στους ομίλους Champions League. Βλέπουμε τις ομάδες του Μιλάνου και ειδικά τη Μίλαν να ενισχύεται με τους Κινέζους επενδυτές. Μετά από χρόνια. Μετά από πάρα πολλά χρόνια. Μια ομάδα που έχει τεράστιο κοινό και πολλούς φίλους και στην Ελλάδα. Τεράστια ευρωπαϊκή πορεία έχει, γιατρέ. Νομίζω ότι είναι η δεύτερη πιο επιτυχημένη ομάδα μετά τη Ρεάλ. Σε επίπεδο διακρίσεων και τίτλων. Ο Μπερμπάντοφ ήρθε εδώ πέρα. Δεν πούλησε τίποτα. Ήρθαν οι καρνίβαλοι εδώ πέρα. Ήρθε η Βουλγάρα. Εντάξει. Η Βουλγάρα. Η Βουλγάρα που είχε Μιτσούκο παντόφλες εκεί πέρα. Ειδογύφτωση. Μιτσούκο παντόφλες εκεί στη Βουλγαρία, ναι. Ναι. Μάρκα παντόφλες είναι. Ναι, Μιτσούκο. Και αυτό ξέρεις. Ναι, ναι. Καλάβες. Ήρθε εδώ, ούτε όπως μου λέει ο φίλος μου ο Χρήστος από τη Λαμπράκη. Ούτε. Άκου μήνυμα. Μπήκαμε μέσα με τον Μπερμπάντοφ και αγωνιστικά και οικονομικά. Το ότι μπήκατε οικονομικά είστε ηλίθιοι. Γιατί είστε ηλίθιοι? Γιατί όταν ήρθε αυτός. Και πέντε μήνες περιμέναν τον Μπερμπάντοφ όλοι αυτοί οι βλαχοπαοξίδες. Περιμένουν τον Μπερμπάντοφ. Περιμένουν τον Μπερμπάντοφ. Περιμένουν τον. Εκεί στην αναμονή. Εκεί στην αναμονή πρέπει να τον ξεσκίσει τον Πάοξη. Φανέλες θέλεις, ό,τι θες να πας να τα πουλήσεις και να οικονομήσεις. Και αυτή τη στιγμή έχουν μείνει στοκ στην εταιρεία που λέγεται Πάοξ. Πέντε κούτες έχουν μείνει εκεί. Εκατοντάδες φανέλες του Μπερμπάντοφ. Δεν φταίει ο Μπερμπάντοφ. Αναγωνιστικά ήταν ανύπαρκτος. Στο εμπορικό κομμάτι, άμα δεν οικονομήσατε από τον Μπερμπάντοφ, είστε ανόητοι. Εδώ κάποιοι φίλοι μας λένε για το κάζο, για το κάζο της Γαλατά Σαράι σήμερα που προπονητή Τούντορ. Το 2-0, ε. Με την ομάδα από το Λουξεμβούργο που ναι. Αποκλείστηκε η Γαλατά. Ναι. Είναι μια τεράστια έκπληξη. Ο Τούντορ. Ο Τούντορ έχει τη μούρη του Βλάκα. Δηλαδή. Τι το παθής άνθρωπος. Όχι. Έχει μούρη Βλάκα. Δεν παίρνει στροφές. Κάθε δουλειά έχει. Είχε το ταλέντο, την ικανότητα, αλλά και την ευστροφία. Ο Τούντορ είναι βλάκας. Φαίνεται από τη μούρη του. Κοίταξε. Δηλαδή, το Τούντορ, θα του πεις, ας πούμε, ξεδιάλεξε, ας πούμε, τα καρπούζια από τα πεπόνια. Θα στα μπερδέψει. Είναι βλάκας. Ο Ίβιτς Σαλαμόγιο όμως που ήταν. Ο Ίβιτς είναι μυαλό. Τι μυαλό ήταν. Κοίταξε, η αλήθεια είναι το κάζο είναι τεράστιο. Ναι. Να αποκλείσει από ομάδα που έρχεται από το Λουξεμβούργο. Από το Λουξεμβούργο. Τώρα τι να πω, εδώ υπάρχουν ομάδες. Εδώ είπε τους παοξίδες, θα παίξω 3-5-2 λέει. Είχε έναν αργό ψηλό, δεν θυμάμαι το όνομά του, και τον έβαλε δεξί back half. Πώς το λέγανε, ρε, Σάμπο. Το Σάμπο, το Σλοβάκο. Ναι. Δεξί back half, στο Θεό που πιστεύει. Στην Ιερουσαλήμ. Ναι. Στην Ιερουσαλήμ. Και θα χωρέσω, λέει. Θα χωρέσω, λέει. Τον έχει αποδεσμεύσει το Σάμπο. Θα χωρέσω, λέει, τον Μπερμπάντοφ και τον. Πώς τον έλενε. Τον Αθανασιάδη. Και τον Αθανασιάδη σε 3-5-2. Και την ώρα που στο λέει, πες του είσαι λακαμά. Εκείνη την ώρα. Εγώ εκείνη την ώρα του είπα. Ήρθαν εδώ οι παοξίδες, λέει, θα παίξω 3-5-2. Με τον Κλάους και τον Μπερμπάντοφ. Μάλιστα, δεκάρι τον Μπέλκα που δεν είναι δεκάρι. Πάρα πολύ ωραία. Πόσα θέλετε να τρώτε σε κάθε μάτς? Και back half τον, πώς το λένε, και back half τον Σάμπο. Πόσα θέλετε να τρώτε σε κάθε μάτς? Και το Μιστακίδη αριστερό back half. Πόσα θέλετε να τρώτε? Καϊβάνια, πόσα θέλετε να τρώτε? Η αλήθεια είναι ότι οι ομάδες οι οποίες προέρχονται από περιφερειακά πρωταθλήματα όπως είναι η Τουρκία. Ναι. Πολλές φορές τα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια είναι και λίγο ύποπτα. Δηλαδή, εγώ προσωπικά τώρα Ιούλιο μήνα δεν μπορώ. Ενώ της Ελλάδος δεν είναι. Εντάξει, έβλεπε σήμερα τον Πανιόνιο και λες τώρα το over 3,5 μου ήρθε στο 22. Μάλιστα. Ένα λοιπόν, πίθανο σκορ και ξέρεις. Έχουμε μία η ώρα ραντεβού με το διάλειμμα. Έχουμε θα και πάμε, θα και πούμε ότι, θα πούμε ότι το 2-31-0-90-90-90 στη διάθεση του. Πολύ καλά μας ακούει σήμερα. Εμείς θέλουμε τα μηνύματα εδώ πέρα. Πολύ κοντά. 98-80-90. Και ένα μήνυμα από τον Γιώργο το σκηνοθέτη, το οποίο θα διαβάσω μετά το διάλειμμα. 9.55 και ενώ 54.3.40, 90.90.90 και 98.80.90. Πάμε διάλειμμα. Μετρόπολης 95.5. Μπες και εσύ στο παιχνίδι. Πάρ! Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες παρ άλογο? Αλλά δεν σου φαίνεται παρ άλογο να μην έχεις ακούσει για το super duper app του Delivera. Deliveras.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύκριστο, υπερταχύτατο, πεντάμορφο, wow, εκπληκτικό, συναρπαστικό, θα σου κόψει την πείνα app του Delivera και παράγγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς? Delivera. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή.
Δύο είναι στη γραμμή, άλλους τέσσερις περιμένω. Αυτά τα λέω κόκκινος, τα έχω πάρει από αυτόν. Κλεμμένο, όχι, μην ασχολείσαι με. Πάμε στον κόσμο. Καλησπέρα. Μάλλον καλημέρα. Έλα. Καλημέρα, φίλε. Δευτέρα. Πάμε, επόμενες γραμμές. Πάμε, φίλε, καλημέρα. Κράτσε. Πάμε, καλημέρα. Δεύτερος. Ο ίδιος είναι. Πάρε. Έλα, βρε, τα γάρι, τα γίδια βόσκης. Τι λέτε. Χράτσε, τα hands free. Τα hands free, ρε, του κάνει. Πού είσαι να το βγάλε. Τι λέει, ρε. Είναι εποχή τώρα που σιγά σιγά. Του κάνει. Μ' ακούς. Έλα, Νίκο, πες μου, τι κάνεις τώρα. Γεια σου, Βασίλη. Τι κάνεις, χρονίζεις τον Ίστρο εκεί στις κατσίκες, είσαι έτοιμος να περάσεις ένα παραγωγική περίοδο. Τι λέω κι εγώ. Πρώτη του μηνός. Εκεί θα ξεκινήσουμε, 1η Αυγούστου, μπαίνουμε. Τι γάλα, ναι, γάλα που δίνεις οι γαλακτοκομικές, σε κλέβουν λεφτά αυτές. Όχι ρε, θα πάει για ένα παραγωγή. Όχι, η εταιρεία που συνεργάζομαι εγώ, συνεργάζομαι 10 χρόνια. Γιατί έχω μάθει ότι οι εταιρείες γάλακτος, οι περισσότερες φέσια αφήνουν στους γαλακτοπαραγωγούς. Δεν μου λες τι έχουμε, έχουν πολλούς τράγους, θα πάμε με σπιματέχεις. Πώς το κάνουμε φέτος. Τράγους. Όχι, είμαστε υπερκύρης. Έχουμε τράγους, γεννήτωρες. Τι τράγους. Αναλογία. Κατσί και πρόβατο. Αναλογία 1:15. 1:15 θα τα καταφέρουν τα παιδιά. Ένας τράγος πηδά 15 αγελάδες. Κατσίκες. Κατσίκες. Τι αγελάδες, ρε ταγκάρι. Δεν ξέρω τι πηδάει ο τράγος, δεν ξέρω ρε φίλε. Τι θα κάνει ο τράγος. Ένα αγιογράφητο άνθρωπε. Τον άνθρωπο. Να μιλήσουμε λίγο για ποδοσφαιράκι, θέλετε. Ναι, για τον γκολ που φάγατε. Ο Χιμένεθ δεν φάγαμε, λέει, πολλά γκολ. Τρία φάγαμε, αλλά πώς τα φάγαμε και τα τρία, από λάθη. Πού το φάγαμε τρία γκολ. Στα φιλικά, τρία γκολ φάγαμε, λέει. Μόνο. Ναι, κοίτα να δεις τώρα, άκου να δεις τώρα. Επειδή σου το έχω ξαναπεί, έχεις ένα χάρισμα από το Θεό, αλλά και όποιος δεν το τραβήξει από σένα, δεν μάθει από σένα, είναι αμαθής. Είναι ανεπίδοτος μαθήσεως. Εμένα μου δώσε ο Θεός χάρισμα. Τι χάρισμα με έδωσε ο Θεός. Σου έχει δώσει ένα χάρισμα που μπορείς και αναλύεις ποδοσφαιριστές και γενικά μια τακτική μέσα σε έναν αγώνα και γενικά σε μια ομάδα. Σιγά το χάρισμα. Ναι, εγώ παρακολουθώντας τον Αυτόπουλο πάρα πολύ, πρόσεξα κάποια πράγματα. Το πρώτο που πρόσεξε είναι αυτό που είπες, ότι εκείνος ο Τσόσης ο Σέρβος θα το φάει γρήγορα το τσικρίζι και μπορεί και άλλο με πάθει. Ναι. Είναι πολύ πιο εκρηκτικός, βγαίνει πάντα πρώτος στην μπάλα, είναι πιο γρήγορος από το τσικρίζι και γενικά πιο ευέλικτος και θεωρώ ότι με το Βράνιο θα τι πάει να μην την κονδύρι. Τώρα, το άλλο που παρατήρησα είναι ότι ο Χιμένεθ έχει κάνει δουλειά φέτος. Η ΑΕΚ έχει αρχή, μέση και τέλος. Αναπτύσσεται ορθολογικά. Και επίσης βλέπω ότι αυτό το 4-2-3-1, όταν εναλλάσσονται και αλλάζουν θέση ο Κλωναρίδης με τον Μάνταλο, δηλαδή όταν πηγαίνει ο Μάνταλος αριστερά και έρχεται ο Κλωναρίδης πίσω από το φω, θα γίνεται ένα 4-4-2. Ναι, και μια και έχει ο Κλωναρίδης φοβερό σκοράρισμα. Βέβαια. Εγώ σου λέω πώς θα παρατάσει η ομάδα. Ναι. Δεν ξέρω αν ο Κλωναρίδης θα καταφέρει να τελειώνει τη φάση. Αυτό μπορεί να γίνει και όταν παίζει και ο Σεριστοναντόλο Τρίτα, τον οποίο εγώ πιστεύω πάρα πολύ στο παιδάκι, γιατί δείχνει ότι είναι μπουκαδόρο, ότι το έχει. Αλλά γενικά καλά είναι να πιάσει πετσού τη Θεσσαλονίκη κάθε Τρίτη και Τετάρτη καναπέ. Ναι. Θα σα προσφέρω πίτε πάω από την Ιωνική. Ναι. Και τι να αποφύγει εκεί τη Βασιλική, πώ τη λένε, θα πει και στο Μετρόπολη θα μου δώσει ο κύριο Αλόνη ένα μέρο. Ναι. Αν περάσει και μου το αξίω στο μεσημέρι να παίρνω τι πίτε. Θα πηγαίνω στο σπίτι, θα πιάνω καραπέ το βράδυ και θα βλέπουνε ΑΕΚ ΡΕΑΛ, ΑΕΚ ΠΑΓΕΡ. Και επίσης δεν θα κλείνω εγώ με την ΠΑΓΕΡ Μονάχο, κάτι έχω να ένστικτο να το πω, δεν ξέρω τι έτσι. Να κάνω μια ερώτηση, Νίκο. Για κάτω γρήγορα μια ερώτηση. Την Τρίτη νομίζω συνυπάρχει και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ παίζει 8.30, και ο Ολυμπιακός 10.15. Κάποια στιγμή θα έχουν ταυτόχρονη έτσι εικόνα, νομίζω και οι δύο προβάλλονται στην Νόβα, αν δεν κάνω λάθος, τα παιχνίδια και το Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ έχει κλείσει Νόβα, αυτό είναι δεδομένο με τη ΤΣΕΚΑ Μόσχας. Ο Ολυμπιακός νομίζω δεν έχει κλείσει ακόμα κανένα άλλη. Θεωρητικά, αν κλείσει την Νόβα, εσύ τι πιστεύεις θα κάνουν οι καφετέρειες ή τα καφενεία, όταν θα συνυπάρχει και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, ποιο μάτσα από τα δύο θα δείχνουν.
Επειδή το ΑΕΠ της ΕΚΑ θα έχει ξεκαθαρίσει, θεωρώ θα είναι 3-0 σε εκείνο το σημείο. Υπέρ της ΕΚΑ δηλαδή, υπέρ ΑΕΠ. Θα πάω να τον Ολυμπιακό, αλλά θα τον ποιο Ολυμπιακό θα ξέρει. Ο Ολυμπιακός θα αποκλειστεί. Δεν έχει αμυντικά κάποιο τέτοιο Ολυμπιακός, έχει πρόβλημα ανάπτυξης. Ο Ολυμπιακός έδιωξε όλους τους αργούς παίκτες που έχει. Ναι, γιατί ο Βασίλης είναι γρήγορος, ε. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί απέναντι στην Παρτιζάν. Δηλαδή, οι ομάδες από την πρώην Σερβία, από την πρώην Ιουγκοσλαβία δεν είναι και πάρα πολύ καλές. Όχι, το παιχνίδι μέσα στην Παρτιζάν θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Ολυμπιακό. Θα υπάρχει φανατισμένη ατμόσφαιρα, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αντίστοιχα δεν υπάρχει και ποιότητα για την ομάδα της Παρτιζάν. Θα φανατισμένη όλοι οι παουκτίνες εκεί μέσα θα είναι. Πλάκα, αυτό, θα υπάρχει φανατισμένη ατμόσφαιρα. Αυτό λέω. Είναι ένα μάτς το οποίο έχει ίντριγκα στο εξωγηπαιδικό, στο οπαδικό, αλλά. Μέσα στο χορτάρι πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός είναι πληρέστερος και θα περάσει πολύ εύκολα την Παρτιζάν. Αυτή είναι η διέστησή μου. Εγώ θεωρώ ότι εκεί μέσα έχει πολύ δύσκολο έργο. Δεν ξέρω αν είναι παραλυτικό κορμό και λύθηκε 4-0. Δεν αμφιβάλλω. Αλλά η Σερβία έχει πάρα πολύ δύσκολο έργο. Είναι σαν να πέφτει με την Τούμπα. Εντάξει. Όσο σκληρή έδρα είναι η Τούμπα, άλλο σκληρή θα είναι και η Παρτιζάν. Θα δούμε και μια κρίση. Ποιο έχει πιο γερή έδρα, η Παρτιζάν ή ο ΠΑΟΚ. Η παλιά Τούμπα δεν είναι λέγεται. Όχι αυτή να το έχω πάντα κοριτσάκια. Σε εκείνη την κύρα που τρέμανε όλοι που λέγανε πώς να πας εκεί να παίξει, έφυλε. Πάντως η αλήθεια είναι ότι αυτό το και οι δύο ομάδες παίζουν σχεδόν ταυτόχρονα δεν είναι καλό για την ΑΕΚ. Για την ΑΕΚ είναι πάρα πολύ καλό, θα έχει τελειώσει η ΑΕΚ και να βάλει 3-0 στο σχόλιο, καταλαβαίνεις τελικά. Θέλω να δω τι προσέλευση του κόσμου θα έχει η ΑΕΚ τέλη Ιούλη σαν τέτοιο μάτς. Πόσο? 40.000. Τόσο μεγάλη προσέλευση περιμένουμε, εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξο. Καμίνι, στο ΆΚΑ των 70.000 θέσεων, 40.000 δεν κάνουν καμίνι, αλλά εντάξει. Δεν πιστεύω ότι θα έχει ισχυρή έδρα η ΆΕΚ με τη ΣΕΚΑ Μόσχας. Πότε φίλε έγινε το ΆΚΑ ισχυρή έδρα, θα τρελαθούμε δηλαδή τώρα. Πότε έγινε, άκου να γελάσεις, άκου να γελάσεις. Παίρνει συνέντευξη ο Μπούζος, τον πρόεδρο αυτής της ομάδας, Olympic Donetsk, πώς τη λένε. Olympic Donetsk. Δε και καλά ο Μπούζος να γλύψει τον κόσμο του ΠΑΟΚ, τι έδρα είναι αυτή, τι αυτό είναι αυτό. Και ρωτάει ο Μπούζος τον διερμηνέα να πει στον, πώς το λένε, στον πρόεδρο. Τελικά τον ΠΑΟΚ το σέβεστε για την ομάδα του ή για τον τεράστιο κόσμο του. Και λέει ο άλλος, εντάξει λοιπόν, συνδυασμός γεγονότων και τα λοιπά. Κλείνει το τηλέφωνο, λέει ο Μπούζος. Τρελαίνεται με τον κόσμο του ΠΑΟΚ ο πρόεδρος της Ντόνετς. Κλείσε η επόμενη γραμμή. Χέστηκε από τον κόσμο. Τη φοβήθηκε την καυτή λάβα της Τούμπας. Παπαπασάλια. Ο νόμος της Τούμπας, ναι. Λέγε φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλώς τώρα. Θα μιλάμε για δεξιά και αριστερά λιγάκι για τα γεγονότα του κύριου που παρθέτει το μεγαλομέτωπο της ΠΑΟΚ. Μπορούμε να μιλήσουμε με φίλε μου Κότσο. Άκου λέει. Ευχαριστώ πάρα πολύ να είσαι καλά. Ναι. Και με το φιλαράκι του Γιαννάκη. Εδώ. Γιάτα Γιάννη, γεια σου. Εδώ είναι. Γιάτα Γιάννη μου, γεια σου Γιάτα. Γιάννα, Γιάτα, γεια σου. Εδώ είμαστε. Εγώ θέλω να μιλήσω γενικά τώρα ένα θέμα που υπάρχει να πούμε στο περιβάλλον της ΠΑΕΠΑΟΚ. Ποια ΠΑΕΠΑΟΚ, υπάρχει ΠΑΕΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει. Μόνο ξέρει. Έλα. Μόνο ο Θεός ξέρει. Λένε ότι πήρανε κάτι παίκτες από τα πανέργεια. Ναι. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ένα σωματείο χωρίς αύριο. Πήρε το ΜΑΚ, κάτι τι. Ορίστε κύριε, δεν κατάλαβα. Πήρε το ΜΑΚ, λέω τι. Ένα σωματείο χωρίς αύριο. Ένα σωματείο που δεν υπάρχει ορίζοντα στον ορίζοντα. Ναι. Αυτό το σωματείο μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με την εβδομάδα, χρόνο με το χρόνο. Ναι. Με ώρα με την ώρα αρχίζει το καράβι να βουλιάζει δεξιά και αριστερά. Εγώ λέω δεύτερος θα βγει φέτος. Να τελειώσω φίλε μου. Ναι. Εδώ πέρα είμαι ένας άνθρωπος που λέγεται Λίπος, Γεωργιανός είναι αυτός. Ναι. Μένει και μόνιμος και κάτοικος στην Αμερική είναι. Ναι. Ο πρώην πρόεδρος της Ηνωμένων Πολιτειών, ναι. Ο Ομπάμα, ναι. Είπε μια καλή κουβέντα. Ναι. Αυτός ο κύριος είναι πολύ επικίνδυνος. Ναι. Έχει Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Αγγλία και Ελλάδα. Ναι. Ξέρω εγώ μια ερώτηση να κάνω εγώ σε ένα φίλε μου. Μήπως έπαθε και ένα εγκεφαλικό αυτός ο κύριος που το λέτε Σαββίδη.
Με βλέπατε εγκεφαλικό και νόμιζα ότι ξέρω πολύ καλά ανέβηκε η πίεσή του. Ανέβηκε η πίεσή του, αλλά από το να ανέβει η πίεσή σου μέχρι να πάθεις εγκεφαλικό έχει πολύ. Γιατί άμα μαζέψει 25 βαθμούς πίεση, φίλε μου, καταλαβαίνει μετά έχει να είναι τα όργανα να παίζουν πολύ. Έχει άσχημα. Φάρμακα, ρε Νίκο, παίρνεις για την πίεση. Εγώ ξέρω πολύ καλά ανέβηκε η πίεση του, γιατί αυτός ο άνθρωπος αυτός που το λένε λίπος, το παρατούκι δεν λέγεται λίπος. Ναι. Τον έκανε μια προδοποίηση. Γιατί έκανε κάτι λαθάκια έκανε, πολλά λαθάκια έκανε και το έκανε προδοποίηση. Και πρώτο μένει μεταξύ Ελβετία, Γαλλία και Ολλανδία. Δεν εμφανίζεται, είναι υπερτασικός, ναι, έχει θέμα. Ναι, και λέω κύριε μου, Ολλανδία, Γαλλία, Ελβετία, ναι. Εκεί μένει τώρα αυτή τη στιγμή. Κάνει θεραπεία, κάνει θεραπεία. Και λέω εγώ τον κόσμο του Πάου, γιατί τον κόσμο του Πάου δεν υπάρχει κόσμο του Πάου. Προβατήλα μην είναι. Από την είδηση του 1926 μέχρι το 2000, ναι. 99.000, θα πω ναι, τότε ήταν ο Πάου. Από την ώρα που ο Πάου έμπει τη σκλαβιά, η σκλαβή τι σημαίνει. Ξεσκλαβώθηκε τώρα, τα χρέη τα πλήρωσε ρε Νίκο. Είσαι δεν είσαι προχωρημένος άνθρωπος, νομίζω ότι είσαι προχωρημένος, δεν είσαι προχωρημένος. Όχι λένε. Εγώ σε λέω κάτι ότι δεν είστε προχωρημένος, γιατί ξέρω πολύ καλά άλλωστε άλλα τα λεπτά. Αυτό τα λεπτά που τα δίνει ναι. Είναι στην Αμερική. Πρόσφατα δεν πήγε ο υπουργός ειδικής αμύλης με τον κύριο αυτόν στην Αμερική. Πήγε. Ναι, πήγε. Σε αυτόν τον κύριο που μιλάμε, κύριε μου, πήγε. Ναι. Και ξέρω πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή. Η ΕΠΟ τι είναι κόστο μου αυτή τη στιγμή, η ΕΠΟ, τότε την πήρε την ΕΠΟ, την ΕΠΟ αυτός ο κύριος που λέγεται Σαββίδης. Ναι. Την πήρε, ρωτάω την πήρε. Ναι. Δεν την πήρε. Ρωτάω, δεν ξέρω, εγώ ξέρω είμαι από χωριό. Το πήρε. Μήπως ξέρετε που είναι στο παιχνίδι Ιταλία-Ολλανδία το γενικό ποδόσφαιρο, το είδατε. Ναι. Το είδατε. Τα επίσημα, ποιος ήταν τα επίσημα εκεί πέρα, τα επίσημα του γηπέδου. Ποιος ήταν. Να μου απαντήσετε. Ξέρω πολύ καλά όλη το πετάει, όλη η κομπανία της ΟΕΦΑ και της FIFA ήταν εκεί πέρα πάνω. Ναι. Με τον πρώτο, τον πρωθυπουργό της χώρας της Ολλανδίας. Ναι. Ποιος ήταν που έκανε χειραψία με τη γυναίκα του πρωθυπουργού της Ολλανδίας. Γνωρίζετε. Όχι. Το Δωρίδης, φίλε μου. Α, ναι, ναι φίλος, ναι, συγγνώμη, ναι, το ξέχασα, ναι. Ναι, ο Θοδωρής, κύριε μου, αυτός κάνει το κουμάντο. Το παιδί του Κόκαλη είναι, κύριε μου. Ναι. Όσο για τον Ηρακλή, να ξέρει που είναι ο Ηρακλής, είναι μαθηματικά, είναι α1. Στον Άρη δεν υπάρχει ελπίδα στον Άρη. Γιατί σε αυτή τον Άρη πρέπει να βάλουν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πρέπει να βάλουν 6 εκατομμύρια ευρώ. Και ρωτάω εγώ, ναι. Ποιος Αργιάνος θα δώσει 6 εκατομμύρια. Γιατί ήμασταν πολύ πριν 5 μέρες, ήμασταν πήγαν στον Γκράντε κάτι παλιά παράγου του Άρεος για να δώσει βοήθεια, χέρι βοήθειας. Έτσι, πάμε το Γκράντα. Για το Γκράντα ξέρω γνωρίζω πολύ καλά, είναι που είμαι επίτιμος πρόεδρος του Ηρακλή Αμπελοκύπωνο. Μάλιστα. Έτσι, για αυτό και κλείνω μια κουβέντα, το φίλο μου τον Γιάννη, αν μπορεί ο Γιάννης, ο φίλο μου ο Γιάννης, αν θέλει ο Γιάννης μετά την κλείσιμη διεκπομπή, πάτε μπήκαν οι πόλοι οι οκτροί. Μεγάλο πράγμα οι οκτροί. Ο Πάου είναι σκλαβωμένος. Γιατί, κότσο μου να σε, γιατί. Ναι. Γιατί ο ΑΣΜΑ ΠΑΟΚ έβαλε τα πόπλακα. Όπως παίρνουν μια μπαρμπουτιά, βάζει τον μπαρμπούτι απάνω την πλάτη του ΠΑΟΚ, παίρνει μπαρμπούτι. Ωραίο τον μπαρμπούτι. Ωραίο τον κατάντια. Κατάντια. Πάμε επόμενη γραμμή. Κατάντηση. Λέγε. Τι να πω. Τι να πεις. Επόμενος. Ναι. 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 Εγώ. Εσύ, ναι, εσύ. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς τον. Κωστά. Μάλιστα. Καταρχήν να χαιρετήσω τον γιατρό, τον πάω πολύ, πάω ξέσπα εγώ. Ναι. Ναι, τον παραδέχομαι ναι. Σχετικά με τις ποδοσφαιρικές. Βέβαια, τι. Αυτό που με έκανε εντύπωση, γιατρέ, να βγάζω το καπέλο, ήταν μια ανάλυση που είχε κάνει για τον Πανιόνιο για τις παίκτες που έχει βγάλει. Και όντως το σκέφτηκα και είναι έτσι, φίλε. Αυτό που είπε ότι δεν έπιασε κανείς παίκτες. Όταν φεύγουν τον Πανιόνιο, κανείς δεν έχει εξέλιξη αντίστοιχη. Και αυτό προβληματίζει. Παραδοσιακά όμως δεν ισχύει αυτό. Όχι, μιλάμε για τον Πανιόνιο τελευταία πενταετία. Για τον Πανιόνιο τη τελευταία πενταετία μιλάμε, για να το ξεχωρίσουμε το θέμα. Γιατί περάσαν Μαύροι, περάσανε Αναστόπουλοι, περάσαν Σαραβάκι, περάσανε. Και υπάρχει και αντίστοιχη ομάδα με τον Πανιόνιο που κάνει πολλές πωλήσεις και αυτοί δεν πιάνουν στις ομάδες που πηγαίνουν. Ο Πας Γιάννενα. Και ο Πας Γιάννενα είναι σε αυτήν την κατηγορία ομάδων. Όχι, θα διαφωνήσω, ρε γιατί. Ο Πας Γιάννενα.
ποιους παίκτες έχει διώξει, στον ΠΑΟΚ πήγαν οι περισσότεροι. Έπαιξε κανείς μπάλα, ο Ντέβιν Σέντζ στον Ολυμπιακό έπαιξε. Ο Ντέβιν Σέντζ έκανε καριέρα όμως στο ΑΠΟΕΛ, πού πήγε μετά. Μέτριος, πολύ χάθηκε, δεν εξελίχθηκε όπως θα έπρεπε. Τώρα από το Γιάννη αυτή που ήρθα στον ΠΑΟΚ, ποιος έπαιξε μπάλα. Κανείς. Ο Χαρίσης μόνο. Είναι προσδοκής πράγματα το Χαρίσης. Εντάξει, αλλά ο Πανιούνιος αυτή τη στιγμή, τελευταία πενταετία, όποιος έχει φύγει τον Πανιούνιο, βιολογικά καταρακώνεται. Ναι, συμφωνώ. Τρομερή ανάλυση σου. Τρομερή. Τι να κάνουμε, παρακολουθούμε και μεσαίου κυβισμού ομάδες. Μ' αρέσουν και αυτές οι ομάδες. Underground. Δεν βρίσκει λίγο χαμηλά, δηλαδή. Πάντα. Νομίζω. Έτσι έχω ψυχολογήσει. Αρέσει το ποδόσφαιρο και θα αρέσει περισσότερο η μικρότερη κατηγορία. Τέλος πάντων, Κώστα, εσύ ρε, εσύ για να δεις μπάλα, τι θέλεις. Κάτι άκουσα εκεί για να δεις στο σπίτι μπάλα, τι θέλεις. Λέω γιατρός, να δούμε λέει στο σπίτι την μπάλα. Λέω, έχεις. Γυαλιά 3D θέλει ρε φίλε. Έχεις σπίτι 250 τετραγωνικά, όχι. Έχεις τηλεόραση 3 μέτρα επί 1,5 μέτρο, όχι. 3D έχεις, όχι. Πισίνα έχεις, όχι. Θέατρο θερμαϊκό έχεις να βλέπεις τον Όλυμπο, όχι. Υπηρετικό προσωπικό έχεις, όχι. Θα πάμε στο μαγαζί να δούμε μπάλα. Εσύ ρε φίλε, δεν θες να δεις μπάλα, εσύ να πηδήξεις θέλεις. Έφυγες, επόμενη γράμμα. Περίμενε. Α, συγγνώμη, λέγε. Κάτσε. Σχετικά με το Σαββίδι, τώρα τελευταία ακούγονται διάφορα πράγματα. Δεν ακούγονται διάφορα πράγματα. Λένε ότι ο άνθρωπος είναι λίγο άρρωστος. Λίγο άρρωστος, άλλοι λέγανε ότι θέλει να τα παρατήσει, κάτι τέτοιες μπαρούφες. Μπαρούφες, γιατί μπαρούφες. Γιατί είναι δυνατόν να θέλει να παρατήσει τώρα μια επένδυση την οποία την έχει εκπαιδεύσει, την έχει κάνει νούμερο ένα και θέλει να το παρατήσει. Δεν είναι. Φοβάστε! Είναι... Και αν δεν αποδώσουμε τα βρεφή. Φοβάσαι! Να σε πάει! Μα δεν ακούς. Συναισθηματική εκβιασμή είναι αυτή, φίλε. Για να πάνε να πάρουν τα διαρκεία. Καθαρά για αυτό το λόγο. Αφού φοβάστε, ρε, μην φύγει. Φοβάστε ρε, δειλή. Καλά κάνετε και φοβάστε. Άκουσέ με. Σ' ακούω, ναι. Δεν ακούς όμως τον άλλο. Ναι. Φοβάται ο άνθρωπος. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι ένα καθαρό σωματείο. Όποιος βρεθεί να την αγοράσει θα την πάρει καθαρή την ΠΑΕ. Πόσα πρέπει να πληρώσει. Στο Σαββίδι. Πόσα. Πόσα ζητήσει ο Σαββίδης. Πόσα να ζητήσει. Τι να σου πω ρε φίλε, ξέρω εγώ πώς θα ζητήσει. Μπορεί να ζητήσει 20, μπορεί να ζητήσει 50. Άμα ζητήσει 50, καλά είναι. Και του τα δώσει άλλος. 20 είναι λίγα. Λέω, μόνο τα 11 που έδωσε πρέπει να τα πάρει πίσω. Ακριβώς. Είπα, αυτή τη στιγμή είναι καθαρή, έτσι. Δηλαδή και να φύγει να πει τα παρατάω. Είπα, στο μόνο που χρωστάει στο Σαββίδι. Στο Σαββίδι. Άρα θα χρωστάει σε αυτό. Να τι, δηλαδή, το συμφέρει να τη ρίξει επιχειρηματικά μόνο να το δει. Δεν γίνεται αυτό. Ναι. Άρα είναι μπαρούφε. Φοβάσαι. Μα δεν ακούς τι σου λέω. Μα μην ευριάζεις, άμα σου λέω αυτή τη λέξη. Όχι, δεν φοβάμαι γιατί δεν ισχύει. Εντάξει. Σε αντίθεση με οποιαδήποτε άλλη ελληνική ομάδα εκτός της ΑΕΚ, μάλιστα, από τις μεγάλες μιλάμε, η οποία χρωστάει. Ναι. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Καλά, ο Παναθηναϊκός θα έχει την κατάτεια του Άρη και του Ηρακλή και της ΑΕΚ. Μακάρι. Έτσι θα πάει. Μα έτσι θα πάει. Δεν γίνεται να. Καλά, εντάξει. Δεν θα βρεθεί. Ποιος θα βρεθεί να του δώσει 20. Σήμερα πάντως υπήρχε πολύ έντονη έτσι από τη θύρα 13. Τι, για πες, για πες. Έτσι, αντίδραση απέναντι στο σύστημα Αλαφούζου. Αργήσανε πολύ. Κράζανε, κράξανε. Αργήσανε πολύ. Υπερβολικά. Εντάξει, έχουν γίνει τσιράκια του γάβρου. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι το κρίμα είναι έκριθμο στην Λεωφόρου και λίγο Ζουνίδης κρατάει τα μπόσικα. Δηλαδή, άμα φύγει ο Ζουνίδης. Εντάξει, θα διαλυθεί το σύμπαν εκεί πέρα. Αίμα και άμα θα γίνει. Ο πληγμένος από τα μαλλιά πιάνεται, ρε φίλε. Που κατεντήσει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, αν αποκλειστεί από την Καμπάλα. Αν αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός από την Καμπάλα και δεν έχει καμία προσδοκία εσόδων τη νέα χρονιά. Τι έχει να γίνει το Μαλιβέρι. Όπου θα γίνει ο κακός χαμός. Το σώσε. Φταίει ο Σαββίδης, άμα αποκλειστεί από την Καμπάλα. Μακάρι να αποκλειστούμε έτσι. Ξέρεις τι ωραίο άγουστο θα έχω, τι ωραίες διακοπές θα κάνω. Εννοείται, εννοείται. Γιατρέ, σε θέλω στην Τούμπα, σε θέλω φίλαθλο του ΠΑΟ, κάθε την ψάχνει τώρα. Είσαι για μεγάλες ομάδες, αγόρι μου. Χαραμίζεσαι. Θέλω τέτοιους φιλάθλους. Να έχουν μια άποψη. Θέλει μια και να κάνεις αναλύσεις στη θύρα 5 εκεί. Εντάξει, εκεί. Μαζί με Ραυτόπουλο. Στην Τούμπα θα περάσουμε φέτος, αρκετά παιχνίδια θα δούμε. Δεν το συζητάμε. Έτσι, έτσι. Παιδιά, καλή εκπομπή να έχετε. Να σε καλά. Θα αργήσει βέβαια να ανοίξει το κοινό, αλλά. Ποιο? Η Τούμπα. Η Τούμπα θα έρχονται στο μπαράκι του Χατζινάκου στην Ανατολική Στράκη. Σε επίπεδο πρωταθλήματος βέβαια τα μάτσα διαβολικά. Το οποίο θα λέγεται Μαρμίτα το μπαράκι, θα είμαι κι εγώ εκεί. Τίποτα άλλο δεν λέω. Καλημέρα. Ναι.
Θα κάνουμε στέκι. Αυτό είναι. Σημειολογικά το πρώτο μάτσο εντός του ΠΑΟΚ με κόσμο θα είναι τον Παναθηναϊκό. Πολύ ωραία. Καλημέρα, φίλε. Αν είναι δυνατόν. Τι σου είναι οι συμπτώσεις. Κάτσε να μας πει καλημέρα αυτό. Κοιμάται. Καλημέρα, φίλε. Έλα. Πάμε, επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα, κύριε. Καλώς τον. Έλα, Κώστα, ο Στέλης με Βέρεια, ρε. Γεια σου, Αμαρτωλέ. Τι έγινε, ο Κατημύρης. Ο Κατημύρης θέλει να παίξει τίμια μπάλα στον Άρη μετά τη Βέρεια. Πολύ ωραία μπάλα θα παίξει. Ναι. Εντάξει, μην πω πολλά. Εντάξει, να τέλος, μην πεις τίποτα. Τα ξέρεις καλύτερα από μένα, Κώστα. Ναι. Λοιπόν, πρώτον θέλω να σου πω ότι για μένα προσωπικά είναι καλύτερο να βλέπεις έναν αγώνα έξω με κόσμο και να ακούς κριτική, φασαρία, γκρίνια, καταλάβεις. 100% τους καρνίβαλους. Κάτσε στο σπίτι. Τώρα να παραγγείλουμε κάτι. Έχω και κάτι στο ψυγείο. Με τίποτα, Κώστα. Αυτό δεν θέλω με τίποτα. Ρε παιδάκι μου, πας σε ένα μαγαζί. Εγώ. Βλέπουν 50 άτομα το μάτς. Θα χαιρετήσει τους 10. Θα σε βρίσουν οι δύο. Θα έρθει ένας να πει: θέλω να κάνω μια χορηγία. Κάνω δουλειά. Κοινωνικοποίησε. Στο σπίτι μέσα ο άντρας φύρα είναι. Φύρας δεν γίνουμε. Α, αυτό ακριβώς, Κώστα. Έξω γκρίνια, κακό, φασαρία. Άλλος να βρει τον άλλον. Κατάλαβε τίποτα στο μπάζ. Δεν πάει κανένα. Βέβαια. Δεν έβγαινε μέσα στο κεφάλι. Αυτό άναβε. Ακριβώς. Δεύτερον, Κώστα, να ξέρει. Ο φίλος μου ο Τέρζης ο Τερζής πήγε σπάρτι. Δεν ξέρω να έχει μάθει. Ποιο πήγε, ναι, πήγε ο Τερζής σπάρτι και ο Χαραλαμπίδης είναι τώρα στην ομάδα. Ο Τερζής ο προπονητής. Ακριβώς. Που έπαιρνε μαζί ο πατέρας σου με τον πατέρα σου. Ναι. Πήγε σπάρτι και ο Χαραλαμπίδης ήρθε στη Βέρεια. Ακριβώς. Και αλλά παίρνει παίχτες η Βέρεια. Κινείται με τα γραφικά. Κλείνει η τρύπες από το παρελθόν. Προσπαθεί λίγο να το σλουπώσει το σύλλογο να επιβιώσει τη Β' Εθνική. Θα τη δούμε φέτος. Και τη Βέρεια. Θα δούμε γιατρέ μου, θα δούμε. Γιατί δεν πιστεύω πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, πάρα πολλά κενά. Λοιπόν, γιατρέ μου, ένα πράγμα για σένα. Σέβομαι, σε εκτιμάω. Προσφαιρικά συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Αλλά είναι μερικά που έχω μερικές ενστάσεις μαζί σου. Για να δούμε την ένσταση. Όχι, λοιπόν, Κοζάνη. Ωραία πόλη και τα λοιπά, είναι ιστορία. Ήσασταν ποτέ εσείς ρατσιστές και μεταφορικά μιλάω, ρατσιστές και τοπικιστές. Οι Κοζανίτες, οι Σουρδοί. Ναι, ακριβώς. Ανέκαθεν ήταν. Ακριβώς. Γιατί εγώ κατάγομαι τον Άγιο Δημήτρο Κοζάνης. Όταν πήγαν οι πόντιοι τότε στην Κοζάνη, αποκαλούσαν ακριβώς αούτιδες και μιλάμε, υπήρχε μεγάλο ρατσισμό. Τεράστια κόντρα του ποντιακού πληθυσμού με τους ντόπιου στον νομό Κοζάνης. Δεν το συζητάμε καν. Ακόμα σήμερα υπάρχουν μερικοί που δεν έχουν καθόλου σχέση μεταξύ τους. Εντάξει, ο πληθυσμός σιγά-σιγά αφομοιώνεται, έχουν αλλάξει αυτά. Έχουν αλλάξει τα πάντα. Τώρα έχουν αλλάξει. 2017 έχουν αλλάξει τα πάντα. Μη σου πω μεγάλο πληθυσμό. Στην Κοζάνη είναι πόνοι και τα λοιπά. Παρά Κοζάνη. Πλέον είναι περισσότερο. Κοίταξε, εκείνο το κομμάτι του νομού ανατολικά που γυκνιάζει με την Ημαθία είναι μόνο πόντι. Ο παλιό Δήμο Ελισπόντου και μιλάμε πόντι σκληροπυρηνική. Α, σήμερα το λες. Άστο. Το έχω ζήσει και έντονα μπάλιστα κιόλα. Αλλά απλώ. Πάντω ποδοσφαιρικά η Κοζάνη είναι νεκρή. Η Θεσσαλονίκη είναι νεκρή. Κοζάνη θε να μην είναι νεκρή. Εντάξει, Κοζάνη ήταν νεκρή ανέκαθεν, Κώστα. Ανέκαθεν. Η Κοζάνη δεν έχει παίξει. Σαν πόλη δεν έχει παίξει ποτέ ούτε καν ενιαία Β' Εθνική. Έστω και ο Ορδαϊκός τρία χρόνια έπαιξε. Η Κοζάνη όχι. Η Ορδαϊκός για μάχη με Κοζάνη μια ζωή. Τα γνωρίζω αυτά από παραπάνω. Τεράστια κόντρα, τεράστια αντιπαλότητα, αλλά καμία από τις δύο ομάδες δεν διακρίθηκε. Θα προτιμούσε Καβάλα ή Κοζάνη στην Α' Εθνική, ρε φίλε. Κοζάνη. Κοζάνη. Όπου μεγαλώνεις εκεί αγαπάς. Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Σου πω να πω όλα μαζί. Καθαρά και ποδοσφαιρικά όμως. Η Καβάλα έχει πιο πολύ ποδοσφαιρικό κόσμο και η Δράμα ακόμα περισσότερο. Η Δράμα έχει πολύ κόσμο που γουστάρει το ποδόσφαιρο. Ναι. Πιστεύω ότι έχει θέση στην Αλφαθνική η δόξα. Η Καβάλα είναι μποξάδικο, ρε, έχει γίνει. Η δόξα έχει από τις πιο ωραίες επαρχιακές έδρες. Ναι. Συμφωνώ. Και τελευταία απ' όλα και γιατρέ μου, ξέρεις, πάλι θέλω να σου πω ότι να είσαι λίγο αντικειμενικός πολιτικά. Να κάνεις και κριτική λίγο στο Πασόκ. Να μην κάνεις και κριτική μόνο στο δεξιά, καταλάβεις να σου πω. Να πεις τι βλαχείς έχει κάνει ο Σιμίτης, ο Γιουργάκης Παπανδρέου, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Όχι, το Πασόκ έχει την κριτική, δεν το συζητάμε. Το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης ως πολιτικό κόμμα. Κυβέρνησε τόσα χρόνια, εντάξει, αλίμονο. Αυτά έχω να πω, παιδιά, καλή συνέχεια, να είστε πάντα καλά. Επόμενος κύριος. Εκτόξευε το συνδικαλισμό το Πασόκ. Εντάξει. Ναι. Το γιγάντωσε. Έλα, καλημέρα. Να, Πασόκ. Κομνηνά. Δεν μπορείτε, ρε, εκεί με το Πασόκ όλοι. Το ψωμάκι που φάγατε, κανένα δεν το λέει. Το παραδεχόμαστε όλοι, αλλά ήταν η πολιτική των ελλημάτων. Γεια σου, ρε, γιατρέ.
η Κοζάνη δεν είναι όπως την άφησες. Μπήκαν κοτσόφωνοι αυτοί, ξέρεις, τώρα διαλύθηκε αυτός ο εμπορικός κόσμος στο Σούρδο. Κοίταξε, σαν έμποροι Κοζάνητες είναι απίστευτοι, απλησίαστοι. Δεν παίζονται. Απλησίαστοι. Δεν παίζονται. Ο Κοζάνητης θα μπει στο μαγαζί, δεν θα πάρεις τίποτα, θα σε χτυπήσει την πλάτη όταν θα φεύγεις. Κατάλαβες. Γιατί σου λέει να ξανάρθεις, φίλε, την επόμενη φορά θα πάρεις. Λοιπόν, το στέκι που θα γίνει, Ραστόπουλε. Το στέκι. Ναι. Που θα γίνει. Ναι. Κάτω Τούμπα. Δηλαδή που κοντά. Η γειτονιά, δεν φεύγω εγώ από τη γειτονιά. Δεν φεύγω. Εσύ προς Τούμπα θα θένεις αναφυλαξία. Ναι. Ναι. Λοιπόν, όσον αφορά για το σαφίδι που είπετε πίεση. Ναι. Γιατρέ, σήμερα τα καλύτερα μαγαζιά είναι οι τράπεζες και τα φαρμακεία. Πάνω από τα 50 όλοι έχουν πίεση, ρε. Εντάξει. Γιατί να συμφωνήσετε ή όχι. Φράγματα καραδοκούν. Εντάξει, τα καρδιαγιακά. Κάτσε. Μελογικά είναι νούμερο ένα. Το ότι ο Σαββίδης απέχει, δεν πρέπει να βρεθεί κάποια δικαιολογία. Δεν ξέρω, αυτό το ξέρω. Από εμένα τώρα. Η δικαιολογία είναι ότι έχει υπέρταση. Ναι. Και εγώ σου λέω, έχω εγώ τρεις φίλους μετά τα 50. Ναι. Είναι υπερτασικοί και οι τρεις. Παίρνουν ένα χαπάκι το πρωί, ένα το βράδυ. Λειτουργούν κανονικότατα. Μετράνε πίεση μια φορά τη μέρα. Και λειτουργούν κανονικότατα. Λοιπόν. Τι πάει αυτό το να δει. Εντάξει, ο άνθρωπος μπορεί να θέλει να ξεκουραστεί. Εγώ μπορεί να νιώθει. Γιατρέ, ναι. Γιατρέ, εγώ παίρνω εδώ και 10 χρόνια ένα σελιωτόλ το πρωί. Και είμαι εντάξει, είμαι 13 με 7,5-8. Κοπανάς δυο τσίπουρα μετά πάει 15. Εντάξει, έρχεται πάλι. Άμα φάω 2-3 σελίδες. Κοπανάς. Θα κατέβει πάλι. Αυτό τσίπου, δεν πίνω, δεν πίνω. Δεν πίνεις. Από ποτάμι για 10 μπύρες του χρόνου. Μόνο. Άμα σου λέω δεν πίνω, δεν πίνω. Κάπνιζα, αλλά εδώ και 4 χρόνια το έχω κόψει. Μπράβο. Κατάλαβες, εγώ λέω, όταν δεν πίνω, δεν πίνω, δεν είμαι πότης ποτέ. Πόσο χρόνο είσαι? Λίγο κρασάκι το χειμώνα. Κόκκινο, ωραίο, για την καρδιά, κυκλοφορία καλή του αίματος, βέβαια. Πόσο είμαι? Το 50. Το 50 είσαι 67. Λοιπόν. Συνομήλικος με τον Σταύρο Σαράφη και τον Αργυλέα Σλανίδη. Ναι, λοιπόν. Μη μου τους θυμίζεις αυτούς, ρε. Μετά τα 60. Αντίθεση, άκουγα το μεσημέρι. Ναι. Τότε με τον Σταύρο Σαράφη που λες και ξέρω εγώ τον Ζανίδη και αυτούς. 4-4-2 δεν ήτανε. 4-3-3 παίζαν, όχι. Γιατί με Ασλανίδη και Παρίδη δεν παίζανε. Με ψεύτο σεντερφόρ. Με ψεύτο σεντερφόρ έπαιζε ο ΠΑΟΚ. Συγγνώμη, στο κέντρο. Και Ζανίδη Σαράφης από στον ίδιο σκούδα δεν ήταν. Μπροστά ποιος έπαιζε. Ασλανίδης και Παρίδης. Ο Παρίδης. Και πίσω. Φουτουκίδης, Πέλιος, Γούνερης, Ιωσιφίδης και Πέλιος. Και Πέλιος και ο Παπαδόπουλος ο Γιάννης. Και ο Παπαδόπουλος ο Γιάννης και ο Στέφας και ο Σέρβος. Η Ντέκ, η Στέφας και τα λοιπά. Ναι, ωραία τα είπες. Έτσι δεν ήταν, 4-4-2 ήταν. Έτσι λες. Νομίζω ότι ο Παρίδης πλάγιαζε, δεν έμπαινε μέσα. Κοίταξε, ο Παρίδης θυμάμαι ήταν ικανός. Τότε που είχε την καλύτερη άμυνα ο Ολυμπιακός, Σιόχο, Γκαϊνταζή, Γκλέζο και ξέρω εγώ, Συνετόπουλο, όλους τους περνούσε. Ο Παρίδης. Ναι, να είναι καλά ο άνθρωπος εκεί που είναι τώρα. Δεν είναι καλά εκεί που είναι. Τι να κάνουμε, η ζωή αυτά έχει. Έτσι. Αλλά όλους τους περνούσε. Γιατί στο Καραϊσκάκι έχω δει σχεδόν όλα τα μέχρι. Από ποιο χωριό ήταν ο Παρίδης, ρε. Καβάλα. Άγιο Ανδρέα νομίζω. Άγιο Ανδρέα. Άγιο Ανδρέα. Άγια Αντρέα ήταν, Ναι, ναι. Πριν την Καβάλα ήταν, ναι. Εκεί στην Ηρακλήτσα, εκεί στο Σύμπλεγμα. Πέρα, ναι. Πέρα, πέρα, πέρα μου, ποιο... Ηρακλήτσα, Άγια Ανδρέα. Για να σαν ποιος το έχει στην Καβάλα προπό. Άγιο Ανδρέα Καβάλας θαύτηκε, ναι. Το βλέπω εδώ τώρα. Ναι. Ήταν τότε 4-4-2. Τώρα όμως δεν υπάρχουν αυτοί οι παίχτες, ρε. Υπάρχουν και κάτι άμνης που δαγκώνουν, άστο. Τώρα, εσύ κατά τη γνώμη σας εκεί, τι, με αυτούς τους παίκτες που διαθέτει ο ΠΑΟΚ, αυτός ο προπονητής τι σύστημα μπορεί να κάνει? 4-5-1. 4-5-1. Ναι. Σύστημα Σάντος, ναι. Κλεψιμία υποποδόσφαιρο εκεί. Με 4-5-1 πήρε κύπελο. Ποιο κύπελο? Πέρσι. Φέτος. Ποιο κύπελο? Θα σου δώσω σφαλιάρα νομίζω, δια τηλεφώνου. Γιατί? Που το πήρε το κύπελο.
Πού το πήρε? Δεν το πήρε στο Βόλο. Με... Δεν το πήρε. Ε, από εδώ μέχρι το με Βόλο ήταν offside. Πώς το πήρε. Εντάξει. Γιάννη Κινητήδη, φίλε, βάλε το τραγούδι Αναστενάζει ο Γερδίκου, λες, τέχεις παλικάρι μου και κλαις. Ντουέτο είναι. Δύο το τραγουδάνε. Και ας καταφέρει ο προπονητής να δούμε τι θα κάνουμε φέτος. Θα πάρω το Λουτσέσκο, θα πάει ο Μιλιορίδης με τα μάξι στη Ξάνθη να τον πάρει. Κοίταξε να δεις. Σε μια ώρα και δέκα λεπτά θα πάει στη Ξάνθη. Κοίταξε, λοιπόν, ναι. Αυτό που λέει. Ναι. Αν δεν ψωνίσεις από το καλό πράγμα, το φθηνό το κρέας ούτε τα σκυλιά το τρώνε. Το φθηνό το τρες και οι άνθρωποι το τρώνε τώρα έτσι όπως έγινε η ζωή. Άστα. Δεν το τρώνε. Άστα. Πάμε. Yeah. Επόμενος. Λοιπόν, γεια χαρά. Έλα φίλε. Τι. Διάλειμμα. Διάλειμμα ό,τι πεις. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρ. Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες παρ άλογο, αλλά δεν σου φαίνεται παρ άλογο να μην έχεις ακούσει για το super duper app του Delivera. Deliveras.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύκριστο, υπερταχύτατο, πεντάμορφο, wow, εκπληκτικό, συναρπαστικό, θα σου κόψει την πείνα app του Delivera και παράγγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς Deliveras. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Πολύ ωραίο. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Εγώ είμαι. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Θέλω να μιλήσω λίγο διαφορετικά από ό,τι μιλάτε απόψε. Ναι, να πείτε ό,τι θέλετε. Πρώτα, ο συγχωρεμένος ο Ψωμιάδης θάφτηκε κανονικά, γιατί εγώ κοιτάζω άλογα στην Αγγλία. Ναι. Και κάπου τον είδα στην Ιρλανδία. Ναι. Σε ένα meeting με άλογα. Σε πιστεύουμε. Ξυλός, μουστάκι, πουρο, ακριβώς. Μα σε πιστεύουμε, άνθρωπε μου, δεν είναι. Ναι, λοιπόν, δεύτερον. Αυτός ο κύριος Μελάτος. Μαλάτος, όπως σας πέσαμε. Α, Μαλάτος, οκ. Okay. Σκληρά. Μας είπε χτες πολλά πράγματα για τον Ολυμπιακό. Ναι. Το μόνο που απέφυγε να μας πει είναι μήπως ξέρει ποια ομάδα έχει τους πιο πολλούς προέδρους φυλακισμένους και που τους κυνηγάει ακόμα στο εσωτερικό και εξωτερικό. Και τώρα και εσύ μη μιλάς για φυλακισμένους, γιατί κάτι Τσοχατζόπουλος εδώ, κάτι Σαχπαζίδηδες, κάτι Μπατατούδηδες και τα λοιπά, άσε και εσύ τα κάγκελα να πούμε, εντάξει, ούτε οι Μουργολίκοι δεν είχαν... Συγγνώμη. Τα ελικόπτερα, άστα το. Η ερώτησή μου ήταν ποδοσφαιρική, όχι πολιτική. Α, μάλιστα. Ναι. Εντάξει. Ναι. Και λέω, μήπως ξέρεις τα τελευταία 30 χρόνια, κύριος Μαλάτος, πόσοι και ποιοι πρόεδροι ομάδων, οι περισσότεροι έχουν πάει φυλακή ή διαφεύγουν τη δικαιοσύνη, από ποια ομάδα είναι. Και τι το νοιάζει αυτόν.
Πώς δεν τον νοιάζει, είναι... Γιατί να τον νοιάζει. Για 14 πρωτοκλασσάτους παίκτες και έτσι, για να κάνεις αυτούς όλους πρωτοκλασσάτους παίκτες. Σε ένα Μπατατούλη δεν καταδικάστηκε για φυλακή. Ακά, τώρα μη μου παίζεις τον παπά. Φίλε, μιλάμε για ομάδες, δεν μιλάμε για ομαδούλες. Α, μιλάμε για ομάδες, 30 χρόνια. Α, ποια ομάδα έχει τους περισσότερους διωκόμενους και φυλακισμένους. Μπορεί να μας απαντήσει ο κύριος... Όσο πιο πολλούς διωκόμενους και φυλακισμένους έχει μια ομάδα, τόσο μεγαλύτερη είναι. Α, έτσι. Έτσι. Ωραίος. Εσύ είσαι Ελληνάρας. Και όσο πιο πολλά λεφτά χρωστάς, και όσο πιο πολλά λεφτά κλέψεις, τόσο... Άκου εμένα, Ελληνάρα. Α, εμένα άκου. Όσο πιο πολλά λεφτά κλέψεις και καταχραστείς, τόσο πιο μάγκας είσαι. Αυτό είναι το δικό σου, το πιστεύω. Δεν το δικό μου το πιστεύω, είναι η κοινωνία όπως είναι καταγεγραμμένη. Δεν το δικό μου το πιστεύω. Τώρα, μόλις αρχίσουν και φυτρώνουν μαλλιά, θα αλλάξεις γνώμη. Τέλος πάντων, από εκεί και πέρα, θα ήθελα να πω στο γιατρό. Αυτά που σου λέω ψέματα είναι. Βέβαια, δεν είναι ψέματα. Εσένα όταν σου έκανε, παοξής είσαι ρε. Εγώ. Ναι. Νίκη Πλάκας είμαι. Τι είναι, Νίκη Τράγκας είναι. Νίκη Πλάκας. Νίκη Τράγκας. Νίκη Μπράγκας. Μπράγκας, ναι. Πλάκας, Πλάκας. Πλάκας, ναι. Νίκη Πλάκας. Ο της Πλάκας που λένε. Νίκη Πλάκας. Ναι, ναι. Η Νίκη Πλάκας φυλακή. Παλιά ομάδα των Αθηνών. Τι. Παλιά ομάδα των Αθηνών. Νίκη Πλάκας. Δεν την ξέρω. Εντάξει, δε, πού να ξέρεις, εσύ ξέρεις τις μεγάλες ομάδες. Τέλος πάντων, πες στο γιατρό. Ναι. Ότι εάν έχει τόσο μεγάλο μένος. Μένος. Μένος εναντίον ομάδων. Ναι. Γι' αυτό πάει κατά διαόλου η παλιά του η ομάδα. Δεν την νοιάζει. Μένος. Και τι να κάνω. Ναι, τι να κάνεις. Και τώρα στην καινούρια σου ομάδα ψάχτηνε Β' Εθνικής του χρόνου. Καλά. Και ξέρεις γιατί. Γιατί κουβαλάς στον νόμο μεγάλο τσιπ που λένε οι Εγγλέζοι. Τι είναι λέει. Κόμπλεξ. Κόμπλεξ. Εγώ κόμπλεξ. Κάτσε, γιατί το λες αυτό. Τεράστιο κόμπλεξ κουβαλάς. Κόμπλεξ γιατί να κουβαλάω. Εντάξει, έχω αρνητικά συστήματα απέναντι σε κάποιες ομάδες. Έχει ζήσει, δεν σημαίνει έχει και κόμπλεξ. Σε γειτονιά τη Αθήνα που κάπου. Εντάξει, σε κάνανε να γίνει κομπλεξικό. Κομπλεξικό δεν μπορώ να πω γιατί να γίνω. Απλά δεν το συμπαθώ, αντιπαθώ. Εντάξει. Υπάρχει αντιπάθεια, τι να κάνουμε. Του βάζαλου και τον βάζαλου. Τι να κάνουμε, δεν γουστάρω αυτό που αποπνέει ο Παναθηναϊκός ως οργανισμός. Δεν γουστάρει, την παλιά σου ομάδα. Πώς μπορεί είπα, να. Είπα, τον Ηρακλή θα συνεχίσει τον αγαπώ ως ομάδα, ως αθλητικό οργανισμό. Δεν γουστάρω του Ηρακλειδεί. Τιμιότατο. Τώρα το ρίξαμε στου Ηρακλειδεί, όχι στον Ηρακλή. Άλλο Ηρακλής και άλλο Ηρακλήδη. Άλλο. Εντάξει, για μένα τώρα, κάθε ομάδα. Είμαι την Ξάνθη ή με του Ξανθιώτε. Ξάνθη είναι μια ομάδα η οποία με εκφράζει απόλυτα. Όσο με είσαι με την Ξάνθη ή με του Ξανθιώτε. Δεν σ' άκουσα. Για να ξέρω πώ θα σε αντιμετωπίσω την άλλη φορά. Τι, εδώ πέρα εντάξει, ο καθένα έχει το δικαίωμα τη επιλογή. Βέβαια, εγώ δεν σου είπα να μην έχει την επιλογή, αλλά πε μου ποια είναι η επιλογή σου. Να σε αντιμετωπίσω ανάλογα. Ξανθιώτη δεν είμαι στην παραγωγή, αλλά η ομάδα της Ξάνθης την υποστηρίζω. Την Ξάνθη, ναι. Όχι τους Ξανθιώτες. Και τους Ξανθιώτες τους λατρεύω ως ανθρώπους. Μια χαρά πάω. Δεν γίνεται και τα δύο. Πώς δεν γίνεται, μια χαρά τα πάω. Και τους Ξανθιώτες. Αγαπάω και την πόλη της Ξάνθης. Θα δούμε πώς θα σε κυνηγάνε του χρόνου. Από εκεί και πέρα. Γιατί να με κυνηγάνε, βρε αγόρι μου, αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια διαφορετική θεώρηση από σένα. Αυτοί είναι ακομπλεξάριστοι. Τι είναι αυτή η φυτά. Αγαπούν το ποδόσφαιρο, ξέρουν ότι πιάνει ο μάτι. Αγαπούν το ποδόσφαιρο. Έχω φτιάξει. Ηρακλήδη δεν αγαπάνε το ποδόσφαιρο. Όχι. Αγαπάνε την κερκίδα του, τι νίκε τη ομάδα. Όχι, δεν αγαπάνε πλέον το ποδόσφαιρο. Έχει αλλάξει πολύ η φυσιογνωμία τη κερκίδα του Ηρακλή. Προ το χειρότερο. Καλά, εντάξει. Εγώ θα το δεχτώ αυτό προς το παρόν. Και η Νίκη Πλάκας είναι. Ο Καγιούρης δεν έχει καμία ευθύνη. Εντάξει, ας το αφήσουμε και αυτό. Μπορεί να πεις στο μαλλιά δίπλα σου. Εμένα ότι ναι. Η Νίκη Πλάκας ναι. Θα ψάξει την ΕΠΣ Αθηνών. Ναι. Θα δει ότι είναι στις πρώτες 6 ομάδες. Ήταν Α1, Α κατηγορία ήταν ποτέ. Ήταν Α1, ναι. Πότε ήταν. Ουφ,
65, 70. Τώρα, τώρα που είναι. Τώρα πρέπει να έχει ενωθεί με μια ομάδα από το Φάληρο, κάπου εκεί. Φάληρο. Φάληρο με την Πλάκα γειτνιάζουν, βλέπω. Είναι δίπλα-δίπλα σαν περιοχές. Ναι, δίπλα-δίπλα. Δεν είχε ποτέ γήπεδο η Νίκη Πλάκας. Έπεσε εκεί πέρα. Στο φυσίο. Πάντως, μη γελάς. Γελάνε μόνο οι λύθοι. Όταν δεν ξέρουν την απάντηση. Τι καλός άνθρωπος. Επόμενη διαγραμμή. Γλυκόμήλυτος. Μιλίχιος. Παναθηναϊκός ήταν. Πειραγμένος. Βάζελος. Βάζελος. Πώς φαίνεται. Πώς φαίνεται. Το στυλ του Παναθηναϊκού. Αυτό το δίθεν υπεροπτικό. Το ψευτοκολονακιώτικο. Αυτό δεν γουστάω στον Παναθηναϊκό. Σνομπαρία. Βγαίνει ο Φώτρος από πίσω μετά. Αυτή η δεξίλα έτσι. Δεξίλα. Σνομπαρία. Σνομπαρία δεξίλα. Δεξιοχουντίλα. Δεξιοχουντίλα. Πάμε, πάμε. Έλα φίλε. Ναι. Έλα φίλε. Τι έγινε. Καλά. Τελείς. Λέγε. Έλα, ρε. Λέγε. Ρίχτω. Γιατί σε χάνω ρε. Γιατί σε λαγκαμάς. 7 φορές έλα ρε με είπες. Λέγε, σε ακούω. Έλα ρε Τέλης Σαβάλα. Χαλάρωσε ρε. Την Αθήνα σε παίρνει. Χαλάρωσε. Τέτοια ταγάρια είστε στην Αθήνα. Αργά πάτε. Σόπα ρε. Αθήνα γρήγορα, και αργά λίγο δύσκολο ρε φίλε. Τώρα με Αλβανό προπονητή φτιάχνετε στον Ολυμπιακό πιο γρήγορη ομάδα. Καλά που ήρθε ο Αλβανός. Να σας κάνει ανθρώπους. Με τους αργούς εκεί όλους. Ταγάρι, παοξίσι με από Γαλάτσι, ο ψηλός. Ταγάρι, ποιος είναι. Γαλάτσι, και σε ωραία περιοχή μένει ο. Μένει στο Γαλάτσι, ναι. Για Τουρκοβούνια. Πατής με πατός. Λέγε ρε γορίλα. Όχι, προς Τουρκοβούνια μπορεί να μένει. Έλα γορίλα, λέγε. Λέω σου πω ρε κότσο. Εκτός από το κότσο καταλάβει τίποτα άλλο από τον Νικόλα. Νικόλα είναι Θεούλης. Τι απάντησε ρε. Τι απάντησε ρε. Τι απάντησε ρε. Τι έγινε, ψάχνει ο Νικολούλη το Σαβίδι. Ανέβασε 15 πίεση και τον εξαφανίσατε για ένα μήνα. Λοποδίτες. Άφησε την καινούργια τούμπα στη μέση. Και για το Λάσκαρ έτσι λέγαμε πριν 2-5 μήνες. Άρρωστος είναι. Για το Λάσκαρ τώρα την κρίση στη Βούρσα με την άλλη τώρα. Εγώ λέω ότι λέγανε άρρωστος είναι κι ο άλλος. Μην μπερδεύεσαι ρε σου λέω, μην μπερδεύεσαι. Πήγα είδα το ματσάκι σήμερα στη λεωφόρο. Ναι, είσαι άρρωστος. Λοιπόν, είδα το 4-4-2, το είδα. Για πες μας εκεί στην Οχάτζη. Ο Χατζηγιοβάνης ο Χατζηγιοβάνης μ' άρεσε. Ένας βρε τον Παναρέ και οι τρεις πέρα. Ένας. Αφού μιλάω με τον Ραπτόπουλο, μην πετάγεις. Μην πετάγεις, καλά λέει. Λέγε ρε Ραπ. Μ' άρεσε πολύ ο Χατζηγιοβάνης. Αδερφέ, εγώ τον Ζουνίδη τον ήθελα προπονητή εδώ και 3 χρόνια στον ΠΑΟ. Καλά, εμείς κοιμόμαστε. Την έχει φτιάξει την ομάδα. Έχει παίκτες κάτω το 5 με άριστα το 10 και τους έχει κάνει να παίζουν 8. Η αλήθεια είναι ότι... Και ένα Μιχαηλίδη. Η αλήθεια είναι ότι το σύστημά του είναι πολύ αισιόδοξο και αυτού ανάλογα το υλικό του, ιδιαίτερα στα χαφ. Πρέπει να προσέξει λίγο τα χαφ του. Είναι γυμνός εκεί. Εντάξει, έχει το κουρμπέλι και το σκυλί αυτό το Ζέκα. Εντάξει. Ο Ζέκα σκυλί είναι, αλλά και τα σκυλιά κάποια στιγμή λαχανιάζουν. Φαινόταν ότι ήταν ανέτοιμη σε αντοχή. Φαινόταν από ένα σημείο και μετά δεν. Καμιά είχε... ομάδα δεν έχει τις γραμμές ναι, κοντά ανέτοιμη, και τις αντοχές. Θα είναι αφύσικο. Ναι, αυτό το pressing που έκανε ψηλά όμως και συνέχεια έκλεβε πάλι και έπαιρνε στην αντιπίτευση. Το είδες, τον είδες τον άγχονα καταρχήν. Είδα το πρώτο ημίχρονο. Δεν είδες το pressing μετά το 20. Μετά το γύρισα με τον γιατρό στον Πανιόνιο. Δεν έκανε το pressing μπροστά, δεν τον είδες που έκανε pressing και πήγε ξέβαινε. Ποιο pressing, εκεί στα χαφ εκεί ανάμεσα, δεν ήταν εκεί όσο χαζούσε ο αριστεροπόδαρος, ο Γέντς, πώς λεγόταν, της Αρκμάρ λίγο πιο καλό στα τελειώματα, θα είχε γράψει 0-1-0-2. Μεγάλο πρόβλημα στα χαφ ο Αθηναϊκός. Έπεσε με δύο χαφ καθαρά. Τρύπα, τεράστια. Ο Κουρμπέλης τον κάνατε από αριστερό back half. Και χαμάλισε τον Ζέκα. Πάω ο άνθρωπος, τον Παναθηναϊκό πρέπει για τον κατασκόπευσε. Ναι, τον κατασκόπευσε. Ο άνθρωπος αυτός έχει φτιάξει μια ομάδα, σου λέω, που είναι όλοι κάτω του 5. Δεν υπάρχει ποδοσφαιριστή να ξεχωρίσει τον Παναθηναϊκό. Τους έχει κάνει να δίνουν. Δεν ξέρω τι προπονητή τι τους λέει. Πάντως τη στείνει την ομάδα τόσο ωραία που δεν φαίνονται ότι αυτοί οι παίκτες τώρα είναι των 100 και των 50 χιλιάδων. Ναι, ναι. Είναι πολύ καλός προπονητής. Τι να σου πω. Εγώ βλέπω ότι έχει και το. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να τον πάρουμε πέρσι αυτό το προβλήμα. Έχει και το λιγότερο άγχος βέβαια. Γιατί έχει το λιγότερο άγχος. Γιατί και τρίτος και τέταρτος να βγει, ποιος θα τον πει τίποτα. Και δέκατος να βγει πάλι θα τον πει. Ποιος θα τον πει. Πώς δεν θα τον πήρε αδερφέ τώρα, κάτσε. Τι θα τον πήρε.
Ο Παναθηναϊκός τώρα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος σύλλογος τώρα. Μη μου το παίζεις από τους Αριανούς, μεγάλη ομάδα είμαστε, έχουμε λαό, έχουμε ιστορία. Ρε σε λαό δεν είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος και τι έγινε που είναι σε λαό, δηλαδή και λοιπόν... Πώς, και ο Μαρινόπουλος σε λαό ήταν ο πρώτος σε επισκεψιμότητα πελατών και διελήθη. Εντάξει. Τι εντάξει. Την πάση κουβέντα τώρα μου πάμε, πας τώρα στη Λαμία μέσω του Τουρκίας. Μα τι σχέση έχει ο πελάτης με το μαγαζί. Πώς δεν έχουν απαιτήσει. Και το, πώς το λέγανε τα μπουζουξίδικα δεκαετία του 80 και 90, 10.000 πελάτες την εβδομάδα είχαν, κλείσανε όμως. Τι πάει να πει, πάει, καθάρισαν. Μη μένεις το τι ήταν ο άλλος. Εντάξει, και άγχος έχει και πολλά. Έχει, ας πω, εγώ αυτό που είδα μου άρεσε. Με κάτι παίκτες που δεν ξέρεις το όνομά του, ποιος είναι και που παίζει, σε ποια θέση παίζει, και έβλεπες ένα ωραίο ποδόσφαιρο. Εντάξει. Δηλαδή εμείς δεν μπορούσαμε να τον πάρουμε αυτόν τον προπονητή. Έπρεπε να πάει στο Παναθηναϊκό. Και τι να σε κάνω, ρε φίλε, τρεις τεχνικούς διευθυντές έχεις. 8 ρε έχω, τι τρεις. Τρεις έχεις. Τρεις! Πάντως ο Ζουνίδης μέχρι στιγμής στην καριέρα του δεν έχει πάει σε ομάδα με βάρη πορτοφόλι. Ναι. Πανιόνιο, Ηρακλή, Λάρισα, Λάρισα, Ξάνθη, Άτυχος, δεν είχε κλείσει στο Εργοτέλη έχει πάει. Και ξεσηκωθήκαν οι θύρα 7 και τον άδεια. Τι να κάνουμε, επαγγελματία, αν ήθελε να πάει σε μια ομάδα με βαρύ πορτοφόλι, δεν τα κατάφερε. Το εύχομαι στο μέλλον να πάει σε μια τέτοια ομάδα του Ζουνίδη. Στο άμεσο μέλλον, γιατί είναι κοντά στα 50 ήδη. Ποιος? Ο Ζουνίδης. 49. Γι' αυτό λέω. 49 είναι. Το αξίζει ο άνθρωπος. Έχει μια δεκαετία προπονητική μπροστά του να πάει σε μια ομάδα να ξοδέψει. Κάνει δουλίτσα. Μη λέμε τώρα χασομάρες. Κάνει δουλειά ο άνθρωπος. Για το υλικό που διαθέτει το βοηθάει πάρα πολύ. Κάνει πάρα πολύ δουλειά. Πήγε στον Πανιόνιο και τον έβγαλε τον Πανιόνιο στην Ευρώπη. Πάει στο Παναθηναϊκό τώρα στο λιμάνι με το Χατζηγιοβάνι και με κάτι παίκτες Μιχαηλίδες, κάτι ονόματα δηλαδή όταν γινόταν αλλαγές, το άκουσε ποιος είναι αυτός. Πάντως ο Δόνης δεν έχει θέση στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, το βλέπω και πέρα δεν συμμετέχει πουθενά, είναι πολύ πίσω. Αφού τον έβαλε, τι δεν συμμετέχει, πλάκα τον είδε στον αγώνα. Είδαμε τον Πανιόνιο μετά, το γυρίσαμε στο ημίχρονο. Τι μου λες, τον έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο. Σε ποιο σημείο του αγώνα? Στο 60 τόσο. Ως οχτάρι, ως εξάρι. Πρέπει να τον εξάρι πρέπει να τον έβαλε και το έκαναν αλλαγές, άλλαζε με το... Αθλητικά είναι βελτιωμένο, στα τρεξίματά του πώς είναι? Έκανε κανένα 2-3 σπριντ, αλλά ήταν πιο πολύ, ήταν πίσω, δεν έβγαινε μπροστά. Γιατί στον Ηρακλή σαν οχτάρι και σκόραρε και δημιούργησε, πήγε πολύ καλά. Βέβαια βελτιώθηκε με την πάροδο των παιχνιδιών. Έχει θέση δηλαδή στον Παναθηναϊκό Δόνη, στο ρωτήσει του Παναθηναϊκού στις 18. Έχει ευκαιρίες τώρα. Κοίτα, ο Παναθηναϊκός έχει κρατήσει τον κορμό του, έτσι. Έχει 7 παίκτες κορμό. Δεν του έχει αλλάξει. Σαν αγγλικό ακούγεται η έννοια κορμός, αλλά εντάξει, τι να πω παραπάνω. Σαν αγγλικό. Εντάξει. Έχει κρατήσει τον άξονα του εκεί πέρα κουτρουμπί και μολέδο, στα στόπερ. Εντάξει, αδερφέ μου έχει κρατήσει. Έχει κρατήσει την άμυνα το μολέδο με το κουρμπέλι. Έχει κρατήσει αριστερά το Χουλκ με το Κολομπαλί. Κοίταξε, ότι ο Παναθηναϊκός ήταν μια καλή ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ως εκεί δεν έχει παραπάνω τα βάνε τρίτη θέση δεν μπορεί. Και αυτό συγκυριακά άμα γίνουν play-off. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι πιο κάτω από την Άκη από τον ΠΑΟΚ. Yeah. Σε βάθος χρόνου. Δεν μπορεί να διεκδικήσει κάτι. Σε ρόστερ. Είναι... Μπορεί να είναι πιο κάτω και από τον Πανιόνιο. Σε ρόστερ. Σε πρώτη δεκάδα. Σε ρόστερ σου λέω. Σε ρόστερ. Σε βάθος ρόστερ. Σε αξία ρόστερ. Δεν νομίζω. Σε αξία σου λέω. Σε αξία ρόστερ. Εντάξει. Θα κριθεί ο Παναθηναϊκός στο βάθος χρόνου. Εντάξει, θα τον δούμε και αυτόν. Και τέταρτος να βγει τον Ζουνίδη, κουβέντα δεν μπορεί να μπει κανένας. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα φίλε. Κουβέντα. Και είναι ο πιο τυχερός προπονητής για μένα. Ό,τι κάνει θα είναι θετικό για αυτόν, ό,τι αρνητικό φταίει ο Αλαφούζος. Πάμε στους τέσσερις τελευταίους. Τρεις, πώς είναι. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα φίλε. Γεια σου Ραπ, Χρήστος Γεωπόνος. Γεια σου Χριστάκη. Γεια σου Λαμιάρα. Γεια σου γιατρέ. Πρεμιέρα λοιπόν, θέλω... με την νέα μου ομάδα, Ξάνθη Λαμία. Ναι, μπορεί και να είμαι κιόλας στο μάτς. Μακάρι, γιατί όχι. Για άλλο πράγμα πήρα να πω σήμερα, για τη Λαμία. Η Λαμία εντάξει έχει κάποιες ελλείψεις, θα χάσει στις 5 μεταγραφές ακόμα γιατί δεν έχει βάθος καθόλου. Ο Μπάμπης δεν έσαι εκεί. Δυστυχώς. Ναι, θα δούμε το δυστυχώς. Πάντως το πρωτάθλημα ξεκινάει με πολλά ντέρμπι στη Λαμία, πολύ... Ναι, δύσκολα ξεκινάω, αλλά δεν πειράζει. Αυτό είναι και καλό, γιατί καμιά φορά ξέρεις πάνω στην ανοργανωσία του αντιπάλου του μεγάλου μπορεί να του πάρεις βαθμούς.
Πάντως μέχρι στιγμής τα δείγματα στα φιλικά είναι θετικά. Πολύ και με τον Λεβαδιακό και με τα Γιάννηνα. Πολύ νωρίς είναι ακόμη για να κρίνουμε την ομάδα. Δεν πήρα για αυτό το πράγμα τηλέφωνο όμως σήμερα. Εγώ πήρα λιγάκι κάτι και δυστυχώς έπρεπε να βγω πιο νωρίς για να το θέσει και ερώτημα ο ΡΑΠ. Ποιο? Θα σας πω το εξής. Τις μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός, όπως είναι ο ΠΑΟΚ που έχουν κοινωνικό έρισμα και πάρα πολύ κόσμο από πίσω, οι επιχειρηματίες παίρνουν πέραν το ότι αν είναι από αυτές τις ομάδες τα σπλάχνα. Και για να τις έχουν ως όχημα και να δημιουργήσουν τις κατάλληλες καταστάσεις για τις διάφορες επιχειρηματικές τους ενέργειες. Συμφωνούμε γι' αυτό. Πάντα έτσι ήταν. Βλέπε λιμάνι Πειραιά, ας πούμε, έτσι. Εγώ προσωπικά που ήμουν από τη Λαμία, το Μαρινάκι δεν τον ήξερα ότι είναι Ολυμπιακός. Τον έμαθα όταν πήρε τον Ολυμπιακό. Ή μήπως ήξερε κανένας ο Σαββίδη ότι ήταν ΠΑΟΚτζής. Λοιπόν. Ο Μαρινάκης ήταν Ολυμπιακός. Δημιουργού κλίμα. Δεν τον ήξερα. Δεν τον ήξερα. Ακούστε τώρα να καταλάβετε κάτι. Αυτή τη στιγμή, για μένα ο Σαββίδης είδε στην Ελλάδα ως προγεφύρωμα ρωσικών κεφαλαίων να διεισδύσουν στη χώρα και να κάνουν δουλειές μεγάλες. Δεν είναι κακό αυτό. Πρόσεξε να δεις. Αυτή τη στιγμή τι συνέβη στην περιοχή μας, ενώ πριν 6 μήνες οι Τούρκοι ρίξανε ρώσικο αεροπλάνο. Αυτή τη στιγμή οι Ρώσοι πουλήσανε το πιο σύγχρονο αντιεροπορικό πυράβλο, του S-400, στους Τούρκους. Αφού ζήτησαν συγγνώμη. Άκουσε να δεις τώρα. Ο Πούτιν, ενώ μας παρακαλούσε, ήρθε και στο Άγιο Όρος, θα κάνουμε δουλειές μαζί τους, να αγοράσουμε όπλα κτλ. Εμείς κάναμε στροφή δεξιότερα των δεξιών. Έτσι. Δηλαδή δεν πίστευα ότι αυτή η κυβέρνηση θα συμπεριφερθεί τόσο φιλοαμερικανικά από ότι δεν το έκανε ούτε ο Παπανδρέου αυτό ούτε ο Καραμαλής. Η αριστερή. Κομμουνιστικές κότες. Παρακαλώ. Λοιπόν, λέγε. Αυτή τη στιγμή ο Πούτιν έχει γυρίσει πλήρως με αυτή την κίνηση να δώσει αυτό το υπερόπλο στους Τούρκους απέναντι στην Ελλάδα που ανήκει στο ΝΑΤΟ όπως και η Τουρκία. Οπότε λες αυτό. Οπότε ο Σαββίδης και τα ρωσικά κεφάλαια και οι επιχειρηματικές σου ενέργειες στην Ελλάδα σταματάρα, παιδιά. Θα το δείτε αυτό το πράγμα. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι φέτος ο ΠΑΟΚ δεν έχει ξοδέψει καθόλου χρήματα σε μεταγραφές. Και ότι ο Σαββίδης έχει υπέρταση και λείπει ένα μήνα, ενάμιση. Ποια υπέρταση? Υπέρταση έπαθε διότι ο Πούτιν και οι τέλος πάντων αυτοί οι οποίοι τον έχουν μπροστάρει εδώ πέρα για την Ελλάδα για να διεισδύσει σε μια χώρα της Μεσογείου και του ΝΑΤΟ για τα επιχειρηματικά του σχέδια, του είπανε stop. Τι προβλέπεις? Αυτή είναι η αλήθεια. Τι προβλέπεις? Εγώ τι προβλέπω? Εγώ προβλέπω άμυνα. Άμυνα δηλαδή στάση αναμονής από το Σαββίδη για κάποιο χρονικό διάστημα για 1-2 χρόνια. Και μετά θα αλλάξει η κατάσταση. Ιδάλλως θα δεις ότι θα βγει πολιτήριο πάνω από το Σαββίδη. Είναι ξεκάθαρο το θέμα. Τα επιχειρηματικά λοιπόν δεδομένα που έχουν να κάνουν με τα κεφάλαια των Ρώσων στην Ελλάδα θα παίξουν ρόλο. Μάλιστα. Θα παίζανε ρόλο σημαντικό ότι σε αυτή τη στιγμή που αλλάζει ρότα η Ρωσία απέναντι στην Ελλάδα και τη βλέπει διαφορετικά και πάει με τους Τούρκους και γιατί για να δώσεις ένα υπερσύγχρονο όπλο στην Τουρκία σημαίνει ότι δημιουργείς και μια πολιτική παράλληλη με σε αυτό το πράγμα. Γιατί και επιχειρηματική. Δεν θα πας να τονώσεις την οικονομία μιας χώρας η οποία δεν σε στήριξε καθόλου, δεν σε εξυπηρέτησε καθόλου στα επιχειρηματικά σου σχέδια και στα πολιτικά σου σχέδια. Οπότε συνεπάγεται ότι ο ΠΑΟΚ ενώ θα μπορούσε να φτιάξει μια υπερομάδα μέσα στην επόμενη πενταετία βοηθώντας τον Σαββίδης για να μπει ακόμα δυνατότερα μέσα στην ελληνική επιχειρηματική κοινωνία, μπαίνει στόπ αυτή τη στιγμή. Έφυγες. Για χαρά. Επόμενος φίλος. Καλημέρα. Καλημέρα. Καταρχήν ο Βασίλης θα είναι ο επίσημος κτηνίατρος της Μαρμίτα Sports Cafe. Ναι, αλλά εκεί δεν θα έχει ζώα. Ναι, αλλά θα έχει άλλα ζώα. Ο Γιώργος. Χρόνια. Ναι. Ήθελα να κάνω ένα στέκι δικό μου. Θα κάνεις, είδες. Μου δόθηκε ευκαιρία τώρα να το κάνω. Γιατί να μην κάνεις. Ναι. Γιατί να μην κάνεις. Ναι. Έχεις τους καλύτερους συνεργάτες, τι άλλο θες? Είναι οι καλύτεροι, είστε οι καλύτεροι. Έχεις κανένα παράπονο? Ούτε εσείς θα έχετε από μένα. Το ξέρω. Απλά θα το ασφαλίσει ο Μαλάτος γερά.
πάντα το έχουμε φοβερά συζητήσει. Φοβερά, ωραία. Ναι, ναι. Το έχουμε συζητήσει. Ναι. Ο Μαλάντος είναι κορυφής αυτό. Ναι. Εγώ θα αναλάβω τα πάντα περί βανδαλισμού. Κώστα μου, θα κάνουμε ένα πρόγραμμα καταπληκτικό. Απίστευτο. Γιώργο. Έλα, εδώ είμαι. Τι έγινε? Όλα όταν, θα παίζει ο ΠΑΟΚ, 7 και 4, συνήθως βράδυ θα είναι τα ντέρμπι. Ναι, ναι. Έχουμε την ιδέα μαζί με τον Φρέντο να δίνουμε και χαρτομάντιλα μάνιξ εκεί πέρα. Άμα δεν μπορεί να σκοράρει ο Κλάους. Κάλτσα. Ποιο είναι το πρώτο μάτς που πιστεύεις θα δείξεις? Τι, ποια αγωνιστική θα μπούμε? Με το... Πρεμιέρα δεν προλαβαίνουμε 19 Αυγούστου. Θα προσπαθούμε να παίξουμε το ΠΑΟ Κάρις, δεύτερη αγωνιστική. Ποιο ΠΑΟ Κάρις? Αντί της Κασιόπης, εντάξει. Δηλαδή να πούμε 26 Αυγούστου. Προσπαθούμε, ναι, προσπαθούμε. Ο Χατζινάκος ασούμε, το πιστεύει ασούμε. Εγώ ασούμε, θέλω τώρα ΠΑΟ Κάρις να είμαι στη γεμάτη ασούμε. Ναι, ασούμε. Θα είμαι εκεί, θα σε κάνω... Ποια μας, δηλαδή, τρίτη αγωνιστική, Σεπτέμβρη? Ναι, 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 έτσι πιστεύω. Κοίταξε, έχουμε καιρό να σε δούμε. Πού είσαι, ρε? Ρε, εδώ είμαι, ρε, εσύ φεύγεις εκεί πέρα στα παρπεπόνια. Την εστίαση, ποιος θέλει να αλλάξει το μαγαζί? Σαματοκύριακα, φίλε, τώρα καβάλα είναι όλα τα λεφτά. Καλή, καλή είναι η καβάλα, καλή. Πες μου, Βασιλητή. Στέφανε, εστίαση, ποιος θέλει να αλλάξει το μαγαζί? Ξαναπέσω στην εστίαση. Την εστίαση, δηλαδή το τι θα προσφέρει από εδώ Δημαίδη. Εγώ. Εσύ δηλαδή, έχεις και μαζί, την κουλτούρα εκεί από το Γάζορο, φαντάζομαι θα είναι βαριά η κουζίνα του μαγαζιού. Όχι, όχι, επειδή ξέρω ότι έχω σε τέτοια μαγαζιά, ας πούμε, αλλά δεν θα είναι εστίαση δηλαδή με φαΐ, γιατί ό,τι θέλει άλλες άδειες, να ξέρεις. Δεν θα έχει κρύο πιάτο, ρε παιδί μου. Ναι, θα είναι κάτι μου, πιο ελαφρύ. Ναι, σαλάμι, κασέρι, μουρταδέλα μπροστά. Θα μας κάνεις δηλαδή εκεί τον ελληνικό με τη φουσκάλα εκεί. Κοίταξε, τα ποτά θα είναι καθαρά, οι καλύτεροι καφέδες υπεσχέθη ο Χατζινάκος και φυσικά. Τα καλύτερα κρύα πιάτα. Στα αποστάματα τι πάμε, σε σπιτικό ή εμφιαλωμένο? Άκου, τώρα θα σου πω. Επειδή με τους καφέδες τη ψάξαμε τη δουλειά, βρήκαμε την καλύτερη άκρη. Δηλαδή, καφέ, όχι αστεία τώρα, ρεβίθι μέσα. Ρεβίθι. Ναι, ρεβίθι. Εργαλεία τώρα, εργαλεία. Όχι, ενώ για τα αλκοολούχα, πώς θα το πεις? Ναι, ναι, ναι. Θα σου πω τώρα. Επειδή αλκοολούχα φάχερε, παιδί μου, τα πάντα από ουίσκι και βότκες. Αλλά θα προσπαθήσω όχι εμφιαλωμένο να παίξω βαριλίσια μπύρα άφθονη. Εγώ ξέρω τι πίνω γενικότερα, οπότε. Τι πίνεις, αγόρι μου? Πάντα αποστάγματα, εντάξει, το έχω ξαναπεί. Α, μ' αρέσει. Εντάξει, από το χωριό έχω για μας τέτοια αποστάγματα. Καταλάβια, 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 αποστάγματα.